Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Έχω ένα φίλο που γράφει μουσική, να πούμε πως είναι αυτή, ηλεκτρονική να πούμε. Είναι, λέει, λίγο extreme, λέει, η μουσική, λέει. Λέω, έχουμε extreme ακροατές. Λέω, άμα θα το φτιάξεις το δίσκο, να πούμε. Φτιάχνει ένα δίσκο στην Αμερική, να πούμε, και όλη η τρελή εκεί φτιάχνει τους δίσκους. Θα το φέρει, να πούμε, και θα το πουλήσει με το πρώτο που θα το πουλήσει, θα είναι στο γιατρό τον... Ο γιατρός, ο κτηνίατρος, να πούμε, βέβαια. Ποιος χαρά να δεις όταν έβαλε τον κόλο Μακεδονικός, κουλουτούμπες έκανε, να πούμε. Μακεδονικός. Και μάλιστα τον γκολ, λέει, χάρηκε πολύ που το έβαλε ο Αντωνιάδης. Τώρα να είσαι Ηρακλειδέας. Να τρως γκολ από τον Αντωνιάδη, ο οποίος είναι γιος του Αντωνιάδη του Βασίλη, που είναι προπονητής και είναι ανιψιός του Πέτρου Θεοδωρίδη. Μπαίνω. Μπαίνεις. Είσαι ο MVP's καρναβαλιστής. Ο Σέρλοκ Χόλμς της Αραγκωστής. Ποιος είναι ο Αντωνιάδης? Και εσύ Αντωνιάδης. Σέντερ φορ του Μακεδονικού. Πώς έχει παστελώσει? Παστέλωσε ένα γκολ. Τώρα με μέσο το παιδί δεν είναι πολύ καλός. Εντάξει, τώρα ο Ανδρώνης είναι καλός άνθρωπος, σου λέει ο μπαμπάς του προπονητής και τα λοιπά, το βοηθήσουμε το παιδί. Με πάσο δηλαδή. Ναι. Το βάλαν μέσα, να πούμε, του παστελώνει ένα γκολ, να πούμε. Το έσφιξε τον γκολ. Κλάμα. Κλάμα Ηρακλειδής. Κλάμα. Γι' αυτό. Μακεδονικός, η γριούλα, Μακεδονικός, φώναζε ο άλλος. Ναι. Καλά τους εξηγεί. Αφού μπορούν. Αφού μπορούν. Λοιπόν, ναι. Τι θα γίνει τώρα με αυτή τη Σαρακοστή? Έφαγες κανένα χταπόδι? Όχι. Έφαγες καμία φασολάς? Όχι. Έφαγες αρακοστιανά εδέσματα? Τούρση? Όχι. Μα δεν είδες τι γινόταν στα Instagram? Και αυτά είναι βλακή. Άκου τώρα, ακούστε με εδώ προσεκτικά. Ναι. Λοιπόν, εσείς οι γυναίκες, 12.30, 1 παρατέταρτο, με βγάζετε το κινητό, βάζετε τη βλεφαρίδα, βάζετε τα χείλια βαμμένα, βγάζετε, είμαστε, νιώθω ευτυχισμένοι, νιώθω τσαχπινιάρα, τρώω εδέσματα, φασολάδα, βάζετε τα μούτρα σας στο Instagram και έχετε φάει ένα Αιγαίο χταποδάκια, μια γούρνα ταραμά και τρεις καρότσες άκουσε. Παράδοση. Να βγάλετε τα μούτρα του άντρα σας 12 ώρα το βράδυ, εκεί που έχετε ρίξει τα αεροκλανίδια εκεί πέρα, τα μούτρα του άντρα σας, όταν έχει 7,5 ρίχτερ. Έτσι. Και 10 πόντους από το στικό κύμα φεύγει το πάπλωμα επάνω. Γυναίκα είναι λεπτή. Άσερε γυναίκα είναι λεπτή, να πούμε, μέσα στο Instagram. Άιντε, από τότε που βγήκαν τα κολλάνα, που με χάθηκε η συγχώρεση. Σε παρακαλώ τώρα. Έλα μου τώρα, δεν όχι. Ναι, πώς κάνεις έτσι? Κάνω. Άιντε με το Instagram, όλες βγάζουν εκεί τη βλεφαρίδα. Βάζουμε τώρα τι 400 εδέσματα, Κωστάκι μου. Έλα μου, εντάξει, αυτά τα είναι παλιοί τώρα τα κάνουν. Όχι, δεν είναι παλιοί. Οι άνθρωποι έχουν προχωρήσει τώρα τι 400 και σαν χλαμάρες. Πάντως τους λένε, πότε θα φάνε κρέας, πότε θα πάνε ψάρι, πότε θα πάνε. Πάντως αυτή την κρίση, εγώ ναι, πέρασα, έτυχε να κάνω ένα μεσημεριανό τραπέζι. Πού? Εδώ στην Καλαμαριά. Με το Κράμερ ήμουνα. Ναι. Πήκαμε ένα ουζάκι, να πούμε. Με το Κράμερ. Με το Κράμερ ήμουνα. Ναι. Ξέρεις εσύ. Ναι. Γεμάτο. 5 ώρες μετά δεν έβρισκε τραπέζι. Λέω, τι γίνεται εκεί πέρα? Ναι. Γιατί είναι και φίλους μου ταβερνιάρης, με λέει, άστα κλάμα. Ναι. Χθες το βράδυ. Τι κρίση είναι αυτή, πες μου. Κρίση, θα σου πω. Τι κρίση είναι? Κρίση είναι χθες το βράδυ να βγεις. Αχ. Μετά τις 11 το βράδυ τα μπαρ κλειστά.
Όλα, ε. Τα πάντα. Ε, βέβαια, ρε φίλε, αφού βγήκαν. Εστιατόριο, τίποτα. Ότι γίνει η μαζοχτική γίνεται μέχρι τις 9 το βράδυ. 8-9, τέλος. Τι πέφτει 8, 7 το πρωί. 7, εντάξει. Τελείωσε το παραμύθι. Ούτε καφετέριες, ούτε κολόμπαρα, ούτε μπαρ. Μέχρι να πλήρουν τίποτα. Οι σερβιτόροι, τέτοια πάει 9-10, κλείσαν τα μαγαζιά. Τελειώσαμε. Τίποτα, ρε, στο κέντρο της πόλης, τίποτα. Γιατί, ρε φίλε. Ναι. Μόνο εμείς είχαμε κόσμο δηλαδή. Ποιος, πού? Στο καφενέ, χθες. Στα live τα δικαστήρια. Τα live δικαστήρια, έτσι είναι, ρε φίλε, Ραπτόπουλος είσαι. Ναι. Χαζινάκος είσαι. Έτσι. Πώς θα γίνει, είχε. Πώς τώρα να πούμε και τα αποτελέσματα. Λαϊκό δικαστήριο, πες τα αποτελέσματα και να εκφράσω τα παράπονα μου κουστί στο άτομό σου. Live. Κάτσε να φέρει τον καφέ αυτό εδώ. Μου σκηνοθέτει. Νερά, τι άλλο, μακεδονικάρα. Δεν μπορεί να φέρει κανένα νερό. Έτσι πιο ελαφρύ να πούμε. Γιατί τι έχει το βαρύ είναι. Βαρύ είναι, ναι. Τι έχει έτσα μουστάρδα μέσα το νερό. Βαρύ, βαρύ. Κάτσε, φίλε, χοληστερίνη έχει. Μα πήρε και ο Κλοπ τηλέφωνο. Είχαμε δουλειά, ρε Κλοπ. Πήγαμε σε ταβέρνα να εισπράξουμε. Βλέπαμε μπάλα, ήμασταν μαζί, ρε. Με τον Κλοπ. Χρήστο από Λαμπράκη μα πήρε τηλέφωνο. Κλειστό το κινητό. Είπα μια ώρα να κοιμηθώ, ρε, κόψω τη μέρα. Να πάω να κοιμηθώ καμιά ώρα να πούμε. Κοιμήθηκε. Μια ώρα και 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Ναι. Μπορεί να κοιμήθηκα. Κοίτα, εγώ δεν θέλω πολύ για να πάρω δυνάμεις. Παρακαλώ. Θέλω μία ώρα, ξέρω εγώ, να πάω ξαπλώσω, να μην ακούω τίποτα και φύγουν οι εμβοές από τα αυτιά μου, να πούμε. Ναι. Μπαμ, ξυπνάω. Να κάνει ένα restart του εγκεφαλό σου. Τραβάω 5 χιλιόμετρα για πλάκα σε 30, 30 λεπτά, 31 λεπτά, 30 μισό, 30, 45. Ναι. 31 μισό αν είμαι κουρασμένος. Όχι, 31 μισό, ρε, τι απίστευτος να πούμε. Ο πιο σεξι παίκτης του ΠΑΟΚ στη Μαρμίτα χθες. Εγώ είμαι. Όχι. 40% Πρίγιοβιτς. Αφού είναι ο Μπροφοκούνελος. 34% Πασχαλάκης. 14% Πέλκας. 7% Βιερίνια. Και ο κρύος ο Μακ πήρε μόνο 5%. Ναι, ο Πέλκας. Ναι. Είναι σαν παιδί μουρί τώρα. Δεν φέρνει ακόμα να το χαρακτηρίσει. Ο Πέλκας είναι για μιλφάρες. Σου πω εγώ. Πόσο είναι ο Πέλκας, 23-24. Να αυτό. Ο Πέλκας είχε για καμιά 40-38-42. Θα τον πάλι κάτω, του βγάλει το ζουμί να πούμε. Είναι, να τον έχει στο γύρε, να τον βάλει κάτω από τα παπλώματα, να του κάνει και όλα αγκαλίτσες, να του κοιμήσει. Μαρμελάδες, βουτύρατα να τον λάκκο στα πρωινά εκεί πέρα. Γιατί το βράδυ θα σαν λουμινόχαρτο θα του αλακώσει εκεί πέρα. Ναι. Να του κάνει τη μητούλα του, να του βάλει βίξ. Ναι. Να τον μπανιαρίσει πρωί-πρωί, το πάντα γόρε μου σχολείο τώρα. Ναι. Ναι, αλλά είδε τη δολοφονικό ένστικτο. Ναι, αλλά το 1,90 ο φίλο μου Ανέστη Αναστασιάδη μπήκε μπροστά τον ίδιο Μπίζεσβαρ. Ο Μπίζεσβαρ λέει βλέπει. Και από την κλειδαρότρη παλέτο συμπέκτη του. Έτσι είπε ο Πέλκας έξω από το γήπεδο της Λαμίας στον Πετρωτό, να πούμε. Συλλαμεί όλα αυτά. Ναι. Θέλω να το δει και από τον Αϊντάρεβιτς και από τον Βράνιο να το δει ο Μπίσης με τον Πέλκα. Θέλω. Εκεί θέλω να το δει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εκεί να το ευχαριστηθώ, ρε φίλε. Μ' άρεσε. Εντάξει. Μ' άρεσε που βγαίνει τον κόλπο του Βιερίνια fullback. Τώρα η Βάσο θα είναι στα καλά τη. Σου λέει. Βάσο έχει παραγγείλει καινούργιες γόβες τώρα. Σου λέει γουφάλες τον άντρα μου τον κάνατε, θα σας σκίσω να πούμε. Καλά σας κάνει τώρα. Ρολίστας είναι στον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι ρολίστας. Άμα ρωτήσει τον κόκκινο, γιατί είναι ρολίστας ο Βιερίνια. Γιατί είναι. Ο κόκκινο θα πει προχθάθω Βιερίνια. Γιατί είναι παιχτάρα. Γιατί είναι. Γιατί είναι παιχτάρα. Δεν ξέρει να σου πει. Εγώ ξέρω να σου πω. Αυτό ξέρει να σου πει. Πε μου γιατί. Γιατί ξέρει να σου πει. Γιατί είναι ρολίστας. Γιατί είναι ρολίστας. Γιατί είναι ρολίστας. Γιατί παίρνει όλη την πλευρά, ξέρει πότε να ανεβεί, ξέρει πότε δεν κάνει κουτούρο ανοίγματα προ τα πάνω. Σωστό. Έτσι. Μπροστά ποιον έχει. Μπίζεσβαρ. Α, μπράβο, γιατί έχει τον Μπίζεσβαρ. Για να χώνεται δεκάρι. Μπράβο. Και να χώνεται center for. Μπράβο. Σε δίδυμο ο Πέλκας με τον Πρίγιοβιτς, ο οποίος να πούμε λέει: δεν μπορώ να βγαίνω έξω. Να το δεύτερο. Να τρέξει ο Πέλκας πιο πολύ. Και όλα αυτά τα κάνει ο Βιερίνια τώρα. Πριν δύο μήνες δεν γινόταν, διότι λείπαμε σε φυσική κατάσταση. Δεν μπορεί να πάρει την πλευρά και να ανοίξει προς το χαβ μέσα. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Γι' αυτό ήρθε η ώρα. Ναι, ναι. Και δίνουμε συγχαρητήρια στο Βιερίνια. Εγώ προσωπικά τον έκραζα και εγώ τον έκραζα, αλλά μπορώ να πω επειδή προσπάθησε για φυσική κατάσταση, βελτιώθηκε. Φουλ. Αλλά αυτό ο Μάκ ακόμα με εκνευρίζει. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να κάνει φυσική κατάσταση. Ενώ ξέρει μπάλα το παιδί. Ανέκριζε. Στο πνευμάνιο ακόμα. Δηλαδή εντάξει. Ναι. Όπως ήταν πριν έρθει. Και δεν μπορεί να παίξει και μπακ. Δεν μπορεί, μα δεν γίνεται. Ναι. Μα δεν γίνεται. Λοιπόν, 9.55 κενό μήνυμα 54.340. Ποιον θεωρείτε, τους ρωτήσαμε. Τους ρωτήσαμε. Ποιο αντιπαθητικό παρουσιαστή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης. Τους ρωτήσαμε. Οι παρευρισκόμενοι είπαν 5 πράγματα. Ήταν μεταξύ Μπούζου Πετρουλάκη. Τον κόκκινο κάνα δυο τον κράξανε. Πήρε ψήφους. Εντάξει, ρε, γιατί να κράξει το Γρηγόρη, ρε φίλε. 36% Κόλκας. Για πες. Κόλκας, ναι. 19% κυρίες και κύριοι. Παρακάτω. 15% κόκκινος. Ναι. 15% Μπούζος. 10% γορίλας. Ναι. Μύρτσος. Και 5% ο Ραπτόπουλος. Λίγα πήρες. Βέβαια λέει, ναι, λίγο πήρες. Λίγα πήρες. Λέει ο κόκκινος, τον εαυτό σου δεν τον βάζεις, λέει. Έπρεπε να τον βάλεις. Ναι, αυτό είναι, λέει, ούστικο, λέει, αυτό που έχεις κάνει. Λέω, γιατί είναι, Γρηγόρη. Γιατί αυτοί ακολουθούν εσένα, λέει, δεν μπορεί να κρύει. Ναι, κατάλαβες τι πέρα. Κατάλαβα. Δηλαδή, άμα το κάνει, λέει, άλλο, δεν έχει άδικο.
Δίκιο έχει ο Γρηγόρης. Έχει δίκιο. Τον Γρηγόρη δεν τον κατηγορήσει πάντω. Είναι εκτός συναγωνισμού. Το βάζετε εσείς στα θέματα και χωρίς το βγάζετε απ' έξω, ας πούμε. Ναι. Άσε να ορίσει ο Γρηγόρης τα θέματα. Ναι. Άσε να κάνει το κουμάντο αυτός. Ναι. Το έχει. Ναι. Εσύ το διαβάλλεις συνέχεια. Ναι. Εσύ πατάς επιπτωμάτων αυτό που λέει. Ναι. Και εκχυδαίζεις την εκπομπή. Εκεί. Εκχυδαίζεις. Τι χαίρεται. Τι είναι ο δικός μας, ακόμα άρρωστος είναι. Εκεί ήταν αυτή μετά τα 70. Κάτι 70, 64 λέει. Α, τι λέει, το κοντέρ τι λέει. 70. Ταυτότητα ή δεν σε ρεσκεί. Αν πεθάνει 70, θα λέει το κοντέρ. Με ρώτησε, με λέω Καρατζαφέρη σήμερα. Γνωστή, λέει, είπα για την τούρτα να πούμε του Λουτσέσκου. Ωραία. Πώς έγινε στο ξενοδοχείο και δεν την βγάλανε και τα λοιπά. Λέω, είναι ένα ίδια μέρα γεννημένο. Λέω, είμαι ίδια μέρα γεννημένο με τον Λουτσέσκου, ένα χρόνο πιο μπροστά. Λέει, πόσο χρόνο είσαι, με λέει δηλαδή ο Γιάννη, γελάει ο Γιάννη. Λέω, αν πεθάνω σήμερα το κυδιόχαρτο θα λέει 50 να πούμε. Πάρε τρελάθη ο Γιάννη. Κυδιόχαρτο 5. 45 είναι ο Γιάννη, το 73. Τσιρίκο είναι για αυτό. Ο Γιάννη. Εξαιρετικό. Αυτό ο Μπρατ Πιτ μισό μάτι με κοιτάει. Κάτι που έχει να πάει μετά, σε λέει τελείωνε. Ο Μπρατ Πιτ. Καμιά μιλφάρα θα κουμπίσει να πούμε. Θα βουτυρώσει το ριζόγαλο εκεί πέρα. Την αλείψει τη μαρμελάδα στο Παντεσπάνια. Δεν είναι στην κατηγορία Πέλκα αυτό. Μπα είναι πιο. Πιο μπρουτάλ είναι. Αυτό είναι κατηγορία. Κατηγορία Λούτ με μουσι λίγο έτσι ψηλοτρίχα να πούμε. Λούτ. Ναι, Λούτ. Πιο ωραίο από το Λούτ. Πιο ωραίο είναι. Ναι. Έχει αυτό το σαγρέ μουστάκι το ναζιστικό να πούμε. Του πάει. Δεν του πάει. Όχι ρε, εντάξει. Πριγιοβιτς. Να δεις που θα τον πουλήσουνε, τον Πριγιοβιτς, και θα πρέπει να πάρει τα μισά λεφτά, να πούμε, ο Βιερίνια με τον Μπέλκα. Δηλαδή... Κάνουνε δουλειά ρε παιδί μου, πώς να σου το πω ρε. Ωραία ρε φίλε, ναι, καταρχήν ναι. Ο Πρίγιοβιτς να σου πω κάτι. Ναι. Να σου πω κάτι, είναι το Βιερίνια που ανεβαίνει, ναι. Εμένα μου αρέσει ο παίκτης να έχει ταχύτητα. Ναι. Και η καλή φυσική κατάσταση ανέβα κατέβα. Μπράβο. Τώρα, μα το βάλει εξτρέμ, μπορεί να τα σκατώσει, δεν ξέρω. Αλλά ότι βελτιώθηκε μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ ο Πέλκα. Τρελαίνομαι για τον Πέλκα. Μ' αρέσει ο Τζάλμα φέτος πιο πολύ από πέρσι. Δεν ο Πρίγιοβιτς, με κάθε στο λαιμό λίγο. Γιατί με κάθε στο λαιμό, και εμένα. Είναι παλαιολιθική εποχή φορ που όμως μπορεί, αν δουλέψει η ομάδα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα δουλεύει για αυτόν. Αυτό δουλεύει το στυλ που τον βολεύει. Ναι. Δουλεύει το στυλ που τον βολεύει. Και θα βγει σε καλό και για την ομάδα. Γιατί μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, ναι, ναι, ναι. Να τον πουλήσει και με καλά λεφτά το καλοκαίρι. Και δουλεύουν όλοι, είναι οι ρόλοι τους πάρα πολύ καλοί. Βιερίνια σε full back, γιατί στους ανοιχτούς χώρους λειτουργεί καλύτερα. Ο Μάτος τα γνωστά, ο Τζάλμα τα γνωστά. Ο Πέλκας έρχεται πιο πολύ μέσα στην περιοχή. Βέβαια ο Πέλκας. Άμα μιλάει τώρα με κανένα φίλο του, θα λέει ένα Μαουρίτσιο καλύτερο ήθελα να πούμε. Ήθελα. Λίγο να μαρκάρει λίγο περισσότερο. Βέβαια. Να μπορεί να δίνει καμιά πάσα καλύτερη στο. Εντάξει, θέλει κάτι πιο καλό εκεί πίσω. Φέρε μου ένα Σιμόες, ναι. Να είμαι 8 πόντους μπροστά. Φέρε με ένα Σιμόες. Φέρε με ένα Σιμόες. Ναι. Και ο οποίος Σιμόες βέβαια να ξέρει και λίγο μπαλίτσα σαν τον Γιώχανσον. Θέλει καλό οχτάρι εκεί. Ο Μαουρίτσιο δεν μας. 8 θες, ναι. 8. Έναν Σιμόες που να ξέρει λίγο μπάλα είναι πύρλο, ρε φίλε. Και ξάρι δεν έχει. Πώς ρε, κάτσε ρε φίλε. Ναι. Αυτά, όλα αυτά λεφτά στοιχίζουν, δεν είναι έτσι. Λεφτά στοιχίζουν. Τον είδε τον Κάτσε στην Αυτίνα. Εγώ τον είδα. Εσύ τι λεφτά στοιχίζουν. Πάρε το Μανσόνα, το έτοιμο είναι από τον Ατρόμητο. Τον είδε τον Κάτσε χθε στη Λάρισα. Εγώ τον είδα. Τρία παιχνίδια έκανε. Από το τρίτο. Δίδιο. Τρίτο νομίζω είναι. Τρίτο παιχνίδι. Φούλαρε. Τελείωσε. Τα πια στα γκάζια. Σανδάρη, Κάτσε, Λούντ, τριάδα στα χαφ. Τη βρήκαν τη δουλειά. Καταπληκτική. Τελειώσαν. Κοψίματα ιστορίε. Ακρογωνίαιο λίθο το εξάρι του Παναθηναϊκού. Με αυλονίτιδες και οικονόμου κλαϊμάιν από πίσω να πούμε και τα λοιπά. Μέτριες καταστάσεις. Εγώ φίλε να σου πω την αλήθεια, έναν Μαουρίτσιο θα τον έβγαζα να βάζει τη θέση του Κάτσε. Αν όχι το Κάτσε, ο Σάκο θα τον έβαζα αντί για Σάκο. Είδες Τσέλσι Μπάρτσα. Ναι, το είδα εκεί πέρα. Δίκιο. Δίκιο, ναι. Δίκιο, γιατί να σου πω κάτι, ένα λάθος κάνεις και όταν λέγεται κάποιος που την παίρνει την μπάλα μέση, το λάθος το πληρώνεις. Ναι. Αν την έπαιρνε κάποιος ο οποίος λεγόταν Μάνταλος, ας πούμε, μπορεί να μην την πλήρωνες. Ή οποιοδήποτε χιπέχτης ελληνικού πρωταθλήματος. Γιατί γούσταρα το Μέση σήμερα. Γιατί το γούσταρες. Θέλω να μου πεις. Είχε μεγάλα προβλήματα η Μπαρτσελόνα στον άξονα ανασταλτικά. Γι' αυτό έκανε τα δύο δοκάρια, να πούμε, ο Γουίλαν. Ο Γουίλαν. Γι' αυτό μπαίνανε κάθετα. Γιατί ο Παολίνιο δεν έρχεται σαν μαρκαδόρος. Ο Παολίνιο. Ναι. Ο Μπούσκετς δεν πήγε καλά. Και ο Ράγκετς είναι soft φίλε εκεί πέρα, να ναι. Ξέρεις. Όλη διαφορά είναι το εφτάριο Καντέ. Ναι. Ο Μπλακ εκείνος το μαυρέλι το σκυλί που είναι πάνω κάτω. Δεν τον πιάνει εκείνο η κάμερα τον άνθρωπο και που βλέπει στο Μέση ναι. Να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, να γυρίζει από φορ
Στα χαφ. Στο Παολίνιο δίπλα ήταν, ρε. Να κάθεται και να μαρκάρει. Με τον Ινιέστα. Έδωσε και κάτι τράκες εκεί με τον Γαϊδούρη, τον Καντέ και τα λοιπά. Κάτι ναι, στα πλάγια δεν είναι. Τα λοιπά. Και βγήκε σε μεγάλη συμμετοχή και ήρθε και μάρκαρε. Αυτό το τσογλάνι να πούμε. Ο Ρονάλντο. Όχι με τίποτα. Δεν το έκανε ποτέ να πούμε. Κατάλαβα. Οροπαθή να πούμε. Τελείωσε. 4-4-2 βάλε με κορυφή εκεί πέρα. Όταν στραβώ το μάτσο. Εκεί, εκεί, ναι. Βιδωμένο εκεί. Κολλώ να τη δει. Εκεί θέλω. Αλλά και αυτό ήταν να ακουμπήσει μπάλα το κάνει γκολ. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Διάλειμμα. Να σου πω κάτι. Διάλειμμα λέει ο Μπραντ Πιτ και θα τα πούμε αργότερα. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Athens! Metallica is with you! Are you with Ο 923 μου λέει, παιδί μου, εντάξει, δεν πιστεύεις σε πολλά πράγματα, αλλά καλό είναι να σέβεσαι τη θρησκεία, τους ανθρώπους που πιστεύουν και να μην σπηλώνεις, Άγιον Όρος και γενικότερα. Κοίταξε. Για σένα το λέει. Ναι, για μένα το λέει. Καλά σου λέει, ρε φίλε, να μην το σπηλώνεις, αλλά πιστεύουν. Δεν σπηλώνω τίποτα. Εντάξει, δεν λες και κάτι. Μα δεν πιστεύω ότι εγώ για μένα. Υπάρχουν Άγια Όροι. Τα Άγια Όροι είναι αυτά που φέρνουν λεφτά. Υπάρχει όρος τέτοιο. Να βγάζει μαγνήσιο, χάλιο, ξέρω εγώ, ουράνιο. Να βγάζει. Υπάρχει τέτοιο όρος. Υπάρχει. Μπορεί αυτό το όρος. Υπάρχει. Μισό. Αυτό το όρος μπορεί, ας πούμε. Τα εδάφη του ναι. Και αυτά τα μεταλλεύματα που βγάζει αυτό το όρος να πηγαίνουν και να οικονομάει και ο λαός δηλαδή. Δηλαδή αντί για 400 ευρώ να παίρνει 800 ευρώ υπάρχει. Επειδή το όρος αυτό είναι άγιο και βγάζει το ουράνιο και στα Εμιράτα υπάρχει. Ναι, στα Εμιράτα. Όλο αυτό είναι... Αν υπάρχει τέτοιο όρος θα πω εγώ ότι είναι άγιο. Εάν είναι άγιο το όρος για την πάρτη μου και το λαό θα είναι άγιο το όρος. Αν το όρος είναι άγιο και να οικονομάνε άλλοι. Είναι για όλους άγιο το όρος. Λογικό. Οπότε λοιπόν για μένα τα όρη που είναι άγια είναι αυτά που εκμεταλλεύονται. Εντάξει τώρα, δεν μπορούμε ναι. Να αφήσουμε και μια παράδοση 2000 ετών τώρα. Και είναι εντάξει, θρησκεία, δεν μπορείς να πεις. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Δεν γουστάρω. Εντάξει, δεν γουστάρεις. Λοιπόν, να τελειώσω τέλος. Λίγο με την μπάλα που ναι, είπαμε. Με την μπάλα, γιατί στέλνει μήνυμα. Ναι. Ο Μέση του τέριαξε το παιχνίδι επειδή λες μαρκάρει. Μάρκαρε επειδή σωματοτυπικά. Πέδρο, πιάσουμε ένα. Αζάρ 2, Γουίλιαν 3 και Καντέ 4 είναι σωματοτυπικά στυλ Μέση. Άσχετα δεν είναι αν ο Μέση είναι πιο soft. Γι' αυτό μπορούσε να πάει στην τράκα. Στην τράκα μπορούσε να πάει. Γι' αυτό δεν έπαιξε με φορβαρί. Ναι, γι' αυτό έβαλε ο Κόντε τον Ζαρ Σέντερφορ. Γι' αυτό έβαλε τους δύο μεσοεπιθετικά διεισδυτικούς. Μπράβο. Γι' αυτό έπαιξε ο Φάμπρεγκας από την αρχή. Και ο Φάμπρεγκας δεν έπαιξε. Μπορούσε να παίξει ναι. Με Μπακαγιόκο ή Drinkwater, αλλά έφευγε πολύ μετά σωματοτυπικά. Θα αργούσε πάρα πολύ. Αυτός ήθελε να βρει και ανοιχτή την. Το πέτυχε σε δύο φορές. Ναι, επειδή όμως ο Βαλβέρδε είναι γάτα. Τα τελειώματα ήταν. Άκου τώρα, επειδή ο Βαλβέρδε είναι γάτα, δεν το βρει. Δηλαδή σου λέει ο Κοντός. Σου λέει, θα δώσω χώρο στην Μπαρτσελόνα να πάρει την κατοχή. 70-30, 75-25, 60-40, 65-35. Αλλά εγώ θα έχω Αλόνσο Μόζες Βολίδες. Φάμπρεγκας, Πέδρο, Αζάρ, Γουίλιαν 5. Βελάκια όλοι. Μήπως μπορώ και χτυπήσω Ινιέστα, Παολίνο που δεν μαρκάρει και αν βρω σε κακή μέρα τον Μπούσκετς, ναι. Ωράκι της μπάλας στη γραμμή για να μην γυρίσει κτλ. Εδώ έχουμε και μια άλλη παρατήρηση. Ο ένας καταργεί το φορ, το βαρύ, παίζει με τρεις ουσιαστικά center φορ κοντούς σε 3-4-3 και ο άλλος καταργεί τα extreme. Ναι. Γιατί ο Σοάρες, ο Μέση. Αν πούμε ότι είναι 4-3-3, είναι 6 Μπούσκετς, 8 Παολίνιο, 8 Ινιέστα. Ναι. Έξω αριστερά Σοάρες, μέση σεντερφόρ και Ράκιτς έξω δεξιά. Κανένα από Ράκιτς και Ινιέστα δεν παίζει εξτρέμ. Ναι. Δεν μπορεί. Δεν υπάρχει εξτρέμ. Και έρχονται, ας πούμε, ουσιαστικά τέταρτος ο Ράκιτς και ο πέμπτος ερχόταν ο Μέση. Ναι. Ουσιαστικά δηλαδή, πιο μέσα ερχόταν ο Μέση και ο Σοάρες έβγαινε μόνος μπροστά. Και οι δύο προπονητές κοιτάξαν τις άμυνες. Και γι' αυτό το λόγο είπα ότι το μάτι θα βγει. Ο Άντερ, το έπιασα στο όχι, αλλά έχασα την Μπάγκερν την οποία την είχα 2-3 γκολ. Απεβλήθη ο Τουρκαλά στο 40 λεπτό. Το παστέλωσαν εκεί. Και τελείωσε εκεί το παραμύθι. Έξι. Να πούμε,
Ο Κόντε καλά το έπαιξε, ναι, το παιχνίδι. Καλά. Δεν του βγήκε το λάθος. Είναι και ο παράγων λάθος, έτσι. Δεν γυρνά τώρα παράλληλα την μπάρα στην άμυνα. Με Σοάρες μέσα και Γινιέστα και Πέδρο εκεί πέρα, ας πούμε. Καλά, και οι δύο προπονητές πήγαν καλά και οι δύο μας πήγαν καλά. Είναι και το λάθος, εντάξει. Η Chelsea δεν στα καλά της, δεν μπορούσε να πάρει πρωτοβουλίες και να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίες απέναντι στην. Γιατί θα του φεύγανε. Στην κόντρα ήταν καλά τα μαρκαρίσματα πάνω στο Μέση, ήταν καλά τα μαρκαρίσματα πάνω στο Σοάρες. Καλή. Ήθελα να μείνει 1-0 μόνο και μόνο, ναι, για να δω μπάλα πώς δεύτερο... θα αντιδράσει η Μπαρτσελόνα. Ναι. Διότι οι άλλοι φεύγουν κόντρα. Ναι. Θα χρειαστεί γκολ στο Μπερναμπάου, στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα. Και ναι, οι άλλοι είναι φοβεροί. Είναι ο ορισμός της κόντρας η Τσέλσι στο γήπεδο. Ορισμός όμως. Εμένα πιο καλή και από τη Σίτι είναι στην κόντρα η Τσέλσι. Να ξέρεις, για μένα. Από τη Σίτι, ναι. Προσωπικά για μένα. Η Σίτι δεν παίζει κόντρα, παίζει. Ναι, παίζει. Εντάξει, έχει γρήγορους μπροστά να βάλει σαν δύο Μανέ, Αγουέρο και τον άλλον τον. Καταρχήν έχει. Η City έχει και τη μακρινή μεταβίβαση. Έτσι. Δεν έχει τη μικρή την μπάσα και φεύγει με ταχύτητα τα δύο οχτάρια της, κάνουν πεντάδα και έχουν και εκπαιδευμένη η τακτική που πώς θα κάτσει, πού θα κάτσει, ποιος θα πάρει την μπάλα. Έχει κάποιες λεπτομέρειες. Σκάκι το της... παίζει εκεί πέρα ο Γκουαρδιόλα. Σα σκάκι το έχει, μετρημένες κινήσεις. Πολύ καλό. Έχει τεχνική και στρατηγική. Απλά ο Κόντε είναι η μανούλα της κόντρας. Γι' αυτό το 1-1 δεν τον ευνοεί. Έπρεπε να το κρατήσει και θα βλέπαμε άλλη μπάλα. Ραπτό, εντάξει, μίλησε με τον κόλκα τον Λέει ο Λουτ. Ραπτό, εντάξει, μίλησε με τον Κόλκα το μεσημέρι. Τι γίνεται, όντως τον έχουν απ' έξω. Δεν μπορεί να έχει ένα Κόλκα απ' έξω. Ποιο είναι ο Κόλκα, τι έγινε. Όχι, το απαντάω. Καλά, εσείς ξέρετε. Να. Δεν μπορεί να το κολλήσει. Ο κοντός, θα πούμε. Δεν τον έχει. Λοιπόν, τέλος. Ράπο μήνος είναι, λέει ο άλλος. Καλή εκπομπή στο δίδυμο της αμαρτίας από Κλοπ. Εγώ πάντως χθες τρώγοντας χαλβά αισθάθηκα λίγο κανιβαλιστής. Κανιβαλιστής, γιατί είναι Κλοπ, χαλβά έφαγες. Τι έφαγες. Ο Κλοπ. Ναι. Τι έχει ο χαλβάς. Γιατί είναι κανιβαλιστής. Τι θα πει κανιβαλιστής. Άλλο κανιβαλιστής και άλλο κανίβαλος. Κανίβαλος έφαγε... είναι το ανθρώπινη σάρκα, ας πούμε. Επειδή έφαγε. Τι τελείωμα κάνει, ρε φίλε ο Γουίλα. Ναι, ρε φίλε, το έχει. Είναι ρόδιο πατημένο στο PlayStation. Όσοι παίζουν ξέρουν, γνωρίζουν τι. Πώς βρήκε γωνία εκεί κάτω. Βρήκε, ρε, τι τσίμπησε. Έχει πολύ έκρηξη, ρε. Δεν τον είδε πως άνοιξε την πάρα. Κοίταξε από την πίσω. Δες το τώρα. Πώς απέφερε. Δες τώρα τσίμπημα. Ναι. Και πόσο ο Μπούσκετς, φάλσο μπαίνει όμως. Ο Μπούσκετς πολύ πίσω. Δες το, δες φάλσο. Τρώει την τρίπλα. Τελείωσε. Εδώ έχει κακή τοποθέτηση ο Μπούσκετς. Κανένας δεν έχει τίποτα. Ναι. Μεγάλο γκολ είναι του Γουίλιαν, φίλε. Κοίταξε τι γίνεται τώρα. Ο Μπούσκετς κάθεται, να πούμε, κάθεται μπροστά από τα center back. Κοντά. Κοίτα το, κοίτα το. Το βλέπουμε το χώρο. Για 10 μέτρα. Γιατί είναι 10 μέτρα απόσταση. Το φεύγει και πλασάρει. Είναι του Μπούσκετς η ιστορία. Ναι, αλλά είναι πολύ γρήγορο αυτό. Γιατί ο Μπούσκετς είναι εκεί, περιμένει σέντρα. Ναι. Είναι μεταξύ πέναλτι. Για να δει εδώ. Είναι στο πέναλτι. Ναι. Είναι στο πέναλτι και τον άλλο τον έχει απ' έξω. Τον τριπλάρει εύκολα, αλλά το τελείωμα είναι ασύλληπτο. Το τελείωμα είναι και ένα σύλληπτο. Το τελείωμα είναι ασύλληπτο. Φοβερό φάλσο. Μάλιστα. Και το πρώτο που πήγε στο δοκάρι τέτοιο σου έκανε. Απλά ναι, πήρε ύψος. Ναι, πήρε λίγο ύψος, να πούμε και τέτοιο. Φοβερά τελειώματα. Ναι, εδώ τώρα τελείωσε. Οι παράλληλες πάσες. Τελείωσε. Σηκώνει το χέρι, να το κοντό. Το κοντό σηκώνει το χέρι στο ημική. Τελείωσε. Η Νιέστα είσαι εκεί. Πάρε, βάλε, δεν έχει εκεί πέρα. Είσαι η Νιέστα. Βλέπει και με το κόλλο η Νιέστα. Παράλληλη πάσα στην Μπαρτσελόνα. Τελείωσε. Δεν κάνει ποτέ. Την πετά πλάι. Είναι λάθο. Βέβαια πιέζει. Εντάξει. Πιέζει εκεί. Κάνει pressing. Εδώ είναι του Βαλβέρδε το pressing. Ναι. Το γκολ έρχεται μετά από λάθο. Το οποίο παράγεται, ναι, από pressing του Βαλβέρδε. Ο οποίο σήμερα το για πρώτη φορά, για ελάχιστε φορέ. Το λειτουργήσε στην Μπαρτσελόνα. Θέλω να μου πεις εδώ, ναι, αν ήταν έναν οποιοδήποτε παίχτη του ΠΑΟΚ, ποιος θα τελειώνει αυτή τη φάση, εκτός από το Μέση. Άστο Μέση, ο Μέση είναι ο Μέση. Ο Πέλκας. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Ο Πέλκας. Θα γονόταν εκεί. Μόνο ο Πέλκας θα τελειώνει. Και ο Μπίσεσβαρ θα έκανε την μπάσα. Μπράβο. Ναι. Αυτό το δίδυμο. Ναι. Ούτε το σέντεφορ του ΠΑΟΚ θα το τελειώνει έτσι. Πάντως το pressing ψηλά. Ναι, εντάξει. Βαλβέρδε έφερε την. Και άμα σε βρει σε ανοιχτό χώρο κοντός. Τελείωσε. Πόσες φορές θα σε βρει, τρεις. Μπορεί να είσαι οργανωμένος στα 90 λεπτά, στα 87, 3 λεπτά να χάσεις τον προσανατολισμό σου, να κάνεις το λάθος, να φας δύο γκολ. Έτσι γίνεται με τις μεγάλες ομάδες. Πρέπει η πνευματική προσήλωση. Τελείωσε. Ο κοντός είναι. Εγώ που θέλει τη στέλνει την μπάλα. Δεν υπάρχει τώρα και ο Ινιέστα δες εκεί. Μα δεν κοιτάει ο Ινιέστη. Ξέρει πού είναι ο κοντός. Δες τώρα, δεν το κοιτάει. Ξέρει πού είναι. Πώς γίνεται. Το μεγάλο λάθος είναι ότι. Γίνεται το λάθος. Γίνεται. Και δεν πάει στο Μέση κανένας. Κοίταξε. Ένα λάθος είναι αυτό. Ναι. Ωραία. Την κάνει την παράλληλη την πάσα. Φεύγει. Την παίρνει ο Ινιέστα. Τέλειος. Ναι, είχε έκανε υπερέφημα. Δεν μπορείς να κάνεις. Ή έπρεπε να πάει να κλείσει το πρώτο δοκάρι. Ποιος ήταν ο άλλος. Ο Ράκητσις ήταν, είχε πατήσει ο Σοάρες. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Και άμα
Εγώ θα πήγαινα, δεν θα πήγαινα στο ράδι, θα πήγαινα στο μέση. Θα πήγαινα προς τα πίσω. Δεν προλαβαίνεις. Από αυτός ο κοντός θα με δει. Δεν προλαβαίνεις. Ναι, θα έκανα την κίνηση. Ναι. Κάνει την κίνηση. Θα έκανα την κίνηση. Α, κι άλλος πήγε να την κάνει και. Θα έκανα την κίνηση. Τελείωσε εκεί η ιστορία. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Άρη, είδες. Ναι, είδα. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε αυτό το μάτς. Ναι. Εντάξει, άρχισαν να ανεβαίνουν λίγο τα εξαράκια, ας πούμε, εκεί που χρειαζόταν το πρόβλημα. Γκολ από την πίσω γραμμή είναι ευλογία για κάθε ομάδα. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη ευλογία. Πέρσι, ναι, με τον Αναστό. Νικό. Δεν είχε κανένα γκολ από την πίσω γραμμή. Πού να έχω, ρε φίλε. Γιατί είχα πίσω γραμμή. Αλλά έχει η τετράδα σου. Χατζι. Πώς το λένε. Δελιζήσει. Πώς το λένε τον Μεγάλη άλλο. Ευλογία στον Άρης. Σόζα. Ινιέσταλο. Η Τζόγλου και ο Μουμίν. Ναι. Και ο Παυλίδης εκεί, τον οποίο τον έχω στην απέξω για να παίζει ο Πασάς. Εντάξει. Λοιπόν, και ο Παυλίδης εκεί και ο Πασάς και τα λοιπά. Καλή τετράδα είναι. Καλή είναι. Μια χαρά είναι. Πόσα γκολ έχουν τα center back του Άρη. Τέσσερα. Μεγάλη υπόθεση. Τέσσερα έχουν. Αν θυμάμαι καλά έχουν τέσσερα. Μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, και μου έκανε αρνητική εντύπωση ο Μπαστακός. Σαν άρρωστος που βγήκε από το νοσοκομείο μετά από εγχείρηση προστάτη, να πούμε. Το παιδί έχει χάσει, ναι, μυϊκή μάζα, όχι κιλά. Έχασε μυϊκή μάζα. Αυτό είναι κακό για αθλητή. Πολύ κακός. Αδύναμος. Θα και πέρασε εφηματίωση, ναι, να πούμε. Ποιο έργο, την αστροφενιά έβλεπα. Ποιο έργο ήταν εκεί που. Με τα μαζεμένα μάγουλα ρουφηγμένα προς τα μέσα. Τα ρουφηγμένα στο σανατόριο που ήταν εκεί. Και αυτός εκεί που... Ναι, που διαφήμισε το Γερμανό, όπως έλεγαν ο. Ναι. Πολύ πράγμα, ναι, φίλε. Κακός. Γίνανε, εγώ στην Αγγλή το θυμόμουν. Γίνανε σέντρες, γίνανε αυτά. Δεν μπορεί να πούμε. Δεν μπορεί. Και ο Πρίγιοβιτς δεν είναι στα καλά του. Δεν μπορεί να γίνονται φορτώματα. Θα πεις και ρωτώ, ο Πρίγιοβιτς είναι στους πρώτους σκόρερ. Ναι, αλλά. Ο Βαρέλα είναι, βάζει είναι γκολ. Τυχερός, ναι, ο Μάτος βάζει γκολ. Θα έπρεπε τα φορτώματα που γίνονται στον ΠΑΟΚ να παίρνει περισσότερες κεφαλιές. Στον αέρα ο. Δεν έχει ο σημασία, φίλε, με το φτέρνα θα το βάλει. Με την κοτσιά το βάλει. Δεν μπορεί ο Κόντε. Ναι. Να έχει περισσότερες τελικές και περισσότερα γκολ από μια ομάδα η οποία πατάει την περιοχή πολύ λιγότερες φορές. Και οι συνεργασίες και οι βοήθειες μέσα στην περιοχή είναι πολύ λιγότερες. Τέλος πάντων, θα είναι. Εντάξει. Ας μιλήσουμε λίγο για βιολογικά για αύριο την ΑΕΚ. Μεθαύριο βασικά, όχι αύριο. Ναι. Πώς το βλέπεις, τι θα κάνει μες στο Κίεβο, με τι χαφ θα παίξει. Πες μου με ποιον θα ξεκινήσει μπροστά. Οι παοξίδες τι θέλουν. Που χρειάζεται γκολ. Φυσικά, οι παοξίδες χρειάζονται να τραυματιστεί ο Λιβάγια. Παράταση. Ναι, 120 λεπτά. Ναι. Ο Σιμόες άμα καμιά θα. Ο Μπακάκης λίγο χτυπήσει κανένα. Δεν μ' άρεσε αυτή τη φλωριά. Λέω, ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα. Η διαιτησία έχει ισορροπηθεί. Τι θα πούνε οι παοξίδες, πού θα κλάψουν οι παοξίδες. Και πού κλαίνε, ρε φίλε. Πού κλαίνε. Πού βάλαν καζατζίδι, ρε φίλε, οι παοξίδες. Πού μπορεί να βάλανε. Πού αρχίσαν και διαμαρτύρονται. Τι άκουσες πάλι. Να γίνει αντιτόπι κοντρόλε στου παίκτε τη ΑΕΚ. Δεν τρέπεστε, ρε. Σε παρακαλώ. Τώρα, τσίπα, ναι, δεν έχετε πάνω σα. Όχι, ρε παιδιά. Δεν γίνονται. Ρε τσίπα δεν έχετε πάνω σα, ρε. Δεν γίνονται. Λέω δεν αγλάψουν αυτοί φέτο. Δεν αβρούνε κουσούρι να πούμε. Δεν αβρούνε στραβό να κλάψουν να πούμε. Κλάψω να μην του χαρακτηρίσω. Και τι λέει. Να. Και δεν το κάνουν οι φίλαθλοι. Ξεκινήσανε το παραμύθι η παραγωγή. Ναι. Ξεκινήσανε το παραμύθι οι δημοσιογράφοι. Ξεκινήσανε να πούμε για να επηρεάσουν του άλλου. Και η ΑΕΚ και πώ τρέχει η ΑΕΚ. Και τι σε νοιάζει εσένα που θέλει. Καλό, γιατί δεν μπορεί να πει κάποιο για του γυμναστέ, ρε παιδιά, μια ομάδα. Εγώ θα δώσω. Να και... λιδωρήσει, ρε, τον άλλον. Εγώ πρώτο έγινα ρόμπα με την ΑΕΚ. Λέω πότε θα ξεφουσκώσει αυτή η ΑΕΚ. Και λέει δεν ξεφουσκώνει. Και παίρνουν οι άλλοι και λένε, λέει, αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι το παρισμένη τώρα η ΑΕΚ. Και να γίνει αντιτόπικ κοντρόλ. Αυτή η φίλα. Και γιατί δεν κάνει ο ΠΑΟΚ αντιτόπικ κοντρόλ. Και ποιο σου λέει εσένα ότι άμα κάνει και ο ΠΑΟΚ αντιτόπικ κοντρόλ θα βγουν οι δικοί του εντάξει. Γιατί ρε παιδιά, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είστε αχάριστοι. Εγώ θέλω να πω. Τόσα χρόνια λέτε για φλάσεις. Φέτος υπήρχε καμιά φλάση. Πείτε ένα μπράβο, πείτε ένα ευχαριστώ στους γυμναστές εκεί που έχουν τα παιδιά. Έφταιγε λέει το γήπεδο. Ούτε μία σύμβρια. Φλάση, ούτε, ναι, ένα τραυματισμό, ρε παιδί μου. Μήπως, σε παρακαλώ τώρα. Τίποτα. Δουλειά τρομερή. Ναι. Θέλει να έχεις γνώσεις επάνω στο αντικείμενο. Πότε θα κάνεις διατάσεις, πότε θα κάνεις τα ζεστάματα, ποιες είναι ασκήσεις. Δεν είναι όλοι ασκήσεις για τον καθένα. Δεν μπορείς να κάνεις ίδιες ταχυδυναμικές αποθεραπείες Hollywood έχουν. Εδώ ρε ο άλλος θα στις μεγάλες ομάδες τώρα στο εξωτερικό. Εδώ πάω και έχει λέει υδρολογοθεραπεία, λέει γίνεται. Οξυγονοκολυσιοθεραπεία γίνεται κτλ. Μπαίνουμε στην μπουρμπουλήθρα εκεί. Και πάει στο ρίσιο άλλο, το δασιγένιο να πούμε. Και τα βαράκια να πούμε τα έχουν κλέψει οι άλλοι, τα πήραν. Απίστευτο. Ψάχνουν τα βαράκια στο ρίσιο. Πάντα βαράκια. Κατάτια, μην τα λες αυτό. Υδρογονοθεραπεία λέει ο ΠΑΟΚ. Μασονοθεραπεία λέει, παγοθεραπεία. Κάνουνε με τους ημάντες λέει, TRX με στην πισίνα να πούμε.
Εσύ ρε Κώστα, τι νομίζεις, άμα σε πάρει ένα γυμναστή. Ένα 80 γυμνάστε του τραβάν τι στέρνε λέει να κάνουν και στον Ηρακλή λέει. Και στον Άρη του κλέψαν τα βάρη, τα λέει. Φωνάζω, α κλείσει το θερμοσύφωνα και ρεύμα να πούμε. Θερμοσύφωνα. Κλείσε το θερμοσύφωνα. Κλείσε το θερμοσύφωνα. Δάσκαλε, θα το κάνει. Δάσκαλε, δάσκαλε. Δάσκαλε, ναι. Πάρα να μα πλακώσει εμά τώρα γυμναστή στο πάγο, στι διατροφέ, στι ειδικέ ασκήσει. Θα πέσουμε καλά του ακόμα σε δύο μήνε εγώ. Έχει ο Σαββίδη από τη Ρωσία φέρει μια μαγείρισα και ένα μάγειρα φοβερό. Και οι παίκτε του Άρη τρώνε λουκάνικα να πούμε. Τζουμαγιάς. Τζουμάγιας. Ναι, ναι, με μπαγιάτκο ψωμί να πούμε. Και το πράσωπο σκέει. Κλάνουν και το πράσωπο βρωμάει το πούλμαντο να πούμε. Πάει και ο Μυροφορίδης τώρα και αυτό στα πράσα να πούμε τα λουκάνικα. Τραβάει κάτι κλανίδια στο πούλμαντο. Αν και δεν πάει το πούλμαντο, λέει πάει με τα μάξι το δικό του. Ποιο πάει με το. Έτσι ο Μυροφορίδης πάει με τα μάξι το δικό του. Δεν πάει με το πούλμαντο. Είναι διευθυντή. Και μια σκύπαμε για πούλμαντά. Μεγάλη μαγιά έκανε ο. Ποιος? Ο Πάοκ και μπλόκαρε τους οπαδούς του. Μαγιά έκανε. Τι μαγιά έκανε, το αυτονόητο έκανε. Προστάτευσε το προϊόν του. Μαγιά, εσείς θα πάτε να πλακωθείτε. Αν θέλετε να πλακωθείτε, πλακωθείτε πουθενά. Συγγνώμη, ρε φίλε, γιατί ο παδί του Πάοκ πήγανε κάτω για μανούρα. Εγώ δεν νομίζω. Για μαψουφούλ. Γιατί πήγανε. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο. Ναι, το διαισθάνομαι εγώ. Το διαισθάνεσαι. Αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, τι θες να πεις, ότι τους κλειδώσαν εκεί στο Πασιάκο, στα μπέργκερ, στα γκούντι τους κλειδώσαν εκεί πέρα. Σοβαρά. Ναι. Και αυτοί γιατί πήγαν αφού ξέρουν δεν θα τους αφήσουν να μπουν. Στραβοστομιάζανε, ρε, καλά κάνανε. Σε παρακαλώ, ρε Κώστα, είναι 2018 ακόμα στραβοστόμιση. Εμεί δεν θα στραβώσουμε το στόμα. Δηλαδή ο Πάολος τα λουκάνικα τα πήγε και τα κουρασάν στις ενώσεις. Τα πήγε, ωραία. Παίχτες έφερε. Έφερε. Τι έφερε. Υδρογονοθεραπείες έφερε. 7 γυμναστές έφερε. Παγοθεραπεία έφερε. 5 φίλους του Ζαγοράκη τους έχει αργόμιστους να πούμε και τρώνε και πίνουμε χρυσά κουτάλια. Μέχρι και χειριστή σάουνα υπάρχει στο πάγο. Ο Πρίγιοβιτς έγινε να πούμε φίρμα. Ο Πέλκας δυνάμωσε τα ποδάρια σούτια να πούμε. Με κεφάλια βάζει γκολ, μάσκες να πούμε. Δεν καταλαβαίνετε, αστραγάλι να πούμε. Τίποτα. Απάρτε το ποτάμα, θα έχει το τζάκι να λέει στα Γιαννιτσά στο εξωγικό. Ναι. 50 χρονών ο Πέλκας στο γιο του. Μπαμπά, πώς ήταν το πρωτάθλημα εκεί στη Λαμία. Εδώ αγόρι μου είχα φάει μια κλωτσιά να πούμε τον Αναστασιάδη. Εδώ ακόμα έχω σημάδι. Ναι, δεν το δίνανε αυτή το μάτς αγόρι. Δεν το δίνανε, το παίξα όμως. Το παίξαν κανονικά το μάτς να πούμε παλικάρι μου. Θα λέει ο Πέλκας στο γιο του να πούμε. Το χτυπήσαμε στα ίσα. Το χτυπήσαν τα μάτς, με πατήσαν μια ένεση στο κολαράκι να πούμε. Πω, 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 ναι, πω, πω, ναι, πω, πω. Θα σερβίρει η γυναίκα του Πέλκα να πούμε ναι. Τότε 46. Όλο καμάρι. Καμάρι, πω, 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 εδώ. Ναι. Ναι. Ακούς παιδί μου! Θα έχει εκεί του Γιάννη εκεί στο τζάκι και του λέει τις ιστορίες. Τα πουρνάρια θα ρίχνουμε τσαφτσού. Ναι, ναι. Τα κάρβουνα εκεί. Αυτό το δημοσιογράφο που πέθανε θα πει το Πετρωτό είχε έρθει. Το κάτσε είχε έρθει, ναι. Είχε έρθει έξω από το πούλμα του, έδωσα συνέντευξη. Ναι. Γιατί έκλειγε ο Μανούση το πρωί, δάκρυα να πούμε. Ο Μανούση κάνει περήφανο όλο τον κόσμο τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Το Ασλανίδη το βράδυ. Ο Πέλκας. Ο Παστέλας. Οι παλιοί τώρα που αξίδε οι παρέμβαση. Σκάνε τώρα λε. Σκάνε από το κακό. Σκάνε. Πάω σε λέει, ο Πέλκας θα σηκώσει η κούπα και εγώ. Χαίρετε ο Λεμονής. Ο Σερ. Ναι. Για να μην το λέω. Χαίρετε ο Κόκαλης. Ναι. Θα πω εγώ ένα-ένα. Οι παλιοί παίκτες του ΠΑΟΚ που βγαίνουν και μιλάνε, λένε αμάν μην πάρουν το πρωτάθλημα και μας ξεχάσουν εμάς. Ωραία. Ε? Τι παρακάτω θα έκανε ο Σερ Τάκης από αυτόν τον Καρσία. Ο Χατζη Ισαΐας. Τι. Η μαμά του Χατζη Ισαΐα θα λέει, δεν πιστεύω να παίξεις δυνατά να πούμε. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Όχι μαμά. Άσε να περάσει και κανένα γκολ γιατί σε διώξανε βλάκα. Όχι μαμά. Ναι, όχι μαμά. Ναι μαμά. Ναι, θα μαμά. Σου κάνω το χατήρι μαμά. Ναι, μαμά. Και να μου κάνεις γιουβαρλάκια το μεσημέρι που θα έρθω μαμά. Ο Άρντα θα παίξει κανονικά. Ο Άρντα είναι μαύρος παιδί μου. Ο Άρντα ρε φίλε τον είδα από κοντά. Τον είδα από κοντά εκεί στον μπαράκι μέσα τον Άρντα. Παπα, τι παιδί. Τι παιδί, αν πάει στο τραπέζι. Sorry, sorry, συγγνώμη, αλλά θα σκοτώσει να περάσει. Λέω, μην με σκοτώσει, δεν μπορεί να σε αφήσω. Συγγνώμη, με κοιτούσε και λέω, έλα, παίρνω αγόρι μου, του λέω. Παλά μαλλί όμω πώ το κάνει αυτό με πιστολάκι, ηλικιωτικό. Τι σύστημα είναι αυτό. Όχι, τι δεν έχει. Μη με μιλά για μαλλιά. Τι να σε πω, ρε, και εγώ έχω πρόβλημα. Λοιπόν, ήρθα να εκφράσω το παράπονο μου, Κώστα. Έχω ένα πρόβλημα. Θέλω να μου πει. 2-3 γκολ παίζω την Bayern. Τι να σε πω, βρε. Στο 40 είναι 0-0. Τι δουλειά έχει με τα στοιχήματα, βρε. Στα διάλα, παγκή πάνω. Φρωμότορ και καλά. Στα διάλα. Αυτό έπρεπε να σου πει ο Βρωμιάρη. Ο Χατζινάκο έλεγε value bet τώρα να πω. Ασούμε value bet. Σήμερα έρχεται ο Χατζινάκο εδώ. Και πες, θα έχω παράπονο τώρα κι εγώ. Το λέω, έλα σου. Λέγε, ναι. Έλα στο για πε τι παίχτηκε τώρα να ξέρω. Πήγα στο αφεντικό μετά. Παυλαρά. Ναι. Τον δέχτη. Τον δέχτη. Εμένα το νερό με έδωκε ο Παύλο να πω. Το βλέπει ο κόκκινο. Για πε, τι είναι αυτό εδώ. Δεν τον μιλάει ούτε καλημέρα. Γιατί ρε μα. Με παίρνει ο κόκκινο, λέει.
Αυτό ο Χατζηνάκος πολύ κομπλεκτικό. Γιατί? Λέω, γιατί. Μια καλή μέρα, ρε, λέει, του κάνω διαφήμιση στο μαγαζί. Αυτό είναι αλήθεια, του κάνει ο Γρηγόρης. Ναι. Αλήθεια είναι. Το άλλο το παιδί είναι πολύ καλό. Εσύ. Εγώ είμαι αυτός. Ναι. Εγώ είμαι το καλό παιδί. Ναι. Γρηγόρα, αφού ξέρεις, τα βρίσκουμε τα χρόντα μας. Ναι. Σω ωραίος τύπος. Ο κοντός είναι πονηρός. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Ο κοντός είναι πονηρός. Να τον προσέγγισε τον Γρηγόρη, ξέρει πιο πολλά από σένα. Στα λέει, σε προστατεύει ο Γρηγόρης. Και ξέρω τι με ακούει ο Γρηγόρης. Γρηγόρη, μόνο εγώ είμαι κοντά σου. Να ξέρεις, όλοι οι άλλοι σε διαβάλλουν οι αλήτες, να πούμε. Το βάλω και 15% αντιπαθητικό με τον Μπούζο μας. Ποιος ρε, άντε ρε, στημένη κλήρωση να πούμε τώρα ψηφοφορίες για τον κομμουνιστή με κουπόνια ψηφίζουν εκεί που λέει. Σε παρακαλώ τώρα. Ο Μπούζος αντιπαθητικός τώρα. Ο Μύρος αντιπαθητικός. Ο Πετρουλάκης αντιπαθητικός. Σε παρακαλώ τώρα. Ο Χόκκινος. Ο Γρηγόρης είναι άγιο παιδί. Τελείωσε. Εγώ θα τον έφτιαχνα εικόνισμα. Άμα είχα κόρη θα τον έδινα. Θα τον Γρηγόρησα μετά μικρός. Ναι. Ήσυχο παιδί. Σύνταξη. Μετρημένο παιδί. Ναι. Ήσυχο. Ναι. Στην εκκλησία πηγαίνει, αντίδωρα κόβει. Το καλύτερο παιδί. Εγώ τι θα το δώσει. Σε ποιον να το έδινα. Στο προπόπα. Εγώ μένω την εισαγγελία στην κόρη σου. Ξέρω εγώ. Άμα ήταν. Εκκλησιαστικός. Άμα την έδινα σε ένα την κόρη μου, μετά έπρεπε να πάω και αυτόφορο. Να σε καθαρίσω. Οπότε δεν στην έδινα να πω. Λοιπόν, παράπονο έχω. Λέγε. Παράπονο. Τι θα γίνει με το ε. Ποιο ε. Τόσο καιρό λέμε εκεί πέρα τον Μπαρμπαϊβάν. Του πήρε το ε. Βρε, εγώ βρε, θα πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Βρε, εσύ είμαι σκουντά. Δεν σε πάρε να με δώσει εκπομπή, ρε. Ούτε στοίχημα σαν τον άλλον τη στείλει, ρε. Το χιλικείο από το ε να με δώσει. Να με βάλει χιλικείο να κάνω καφέδε, ρε. Να πηγαίνει ο Μένιο εκεί πέρα ο Φουρτιώτη να του κάνω ένα καπουτσίνο. Τη κυρία Κατερίνα να πούμε καινούριο. Να την κάνω εκεί το σπράιτ που πίνει. Σε παρακαλώ, τι σου ζήτησε. Σπράιτ, ξέρω εγώ. Με το ρόμι λέει. Με το ρόμι, κάτι χαλίκια θέλει στο στόμα για να πει το εγώ. Σπράιτ, ναι. Αυτό τώρα τι μου θυμίζει. Φέγα μου λίγο την κουδουνίστρα. Με παίρνει τηλέφωνο ο Μένιο. Δεν με βάζει στο κηλικείο, δεν με βάζει. Με παίρνει τηλέφωνο ο Μένιο. Από Λονδίνο. Ο Αριανό. Ο Μένιο. Του δίδυμου από τη Χαλάστρα. Ναι. Πώ ερεύνη Μένιο να πούμε παιχτούρα. Έπρεπε να πάω στην Αγγλία. Σε 25 μου. Ναι. Μισή Χαλάστρα δική μου θα ήταν. Βέβαια. Άρχισα να πάω. Δεν πειράζει, λέω. Θα τη βρει την άγραφη. Πού είσαι, λέω, είμαι στην Τσέλσι. Πήγε να δει Τσέλσι. Αναβαθμίστηκε από Άρη, πάει και βλέπει Τσέλσι. Τι έγινε, μου λέει. Έχει χάσει επεισόδια, είναι καιρό. Ολλανδό σηκάει. Λέω τι. Τον είδα στην Τζιμισκή, λέει. Τον Ολλανδό να πούμε. Του λέω τι κάνει, ρε, του λέω. Είμαι, λέει, πρόεδρος. Πρόεδρος. Πού είσαι να του λέω πρόεδρος, στον Ηρακλή, ρε. Αγάμια. Τι να πεις, ακουστή. Του λέω πρώτο τον έχει. Από εκεί να καταλάβεις. Από εκεί να καταλάβεις. Ο Ολλανδός έχει πρώτο τον Ηρακλή, να πω. Τι είπα λίγα. Μέγιο, πότε θα έρθεις. Δέκα σκόρδες στην Καθησιάρα θέλει ο Ολλανδός, δεν κοράει. Ναι, ρε, κανονικά, ρε, φίλε. Κατά το Πάσχα λέω να ριβάρω, να πούμε. Σε περιμένουμε τότε, Μένιο μου. Το θέλουμε τώρα. Σώθηκα, λέει, έφυγα από τη Βρωμοελλάδα. Δεν θα σωθεί, να. Με τους απατεώνες. Ένας ρε φίλε να σωνόμαστε. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει με αυτή. Τι θα γίνει. Εγώ να σε πω. Να ήθελα εγώ το κηλικείο να πάω στην κυρία Κατερίνα. Να τη δίνω το σπάιτ. Να τη κάνω το καφεδάκι. Άμα θέλει να τη χτενίζω και τα μαλάκια εγώ την κυρία καινούργια. Εγώ είμαι καλό παιδί. Όπως λέω και ο Γρηγόρης αυτό. Είναι καλό παιδί. Και έχει και στις μιλφάρες πέρασε. Ναι. Η κυρία Κατερίνα δεν είναι μιλφάρε. 32 χρονών πιτσιρίκα. Πώς είναι. 32 χρονών πιτσιρίκα. Μόνο. Παραπάνω. Μικρή είναι η Κατερίνα να πω. Λίγο με το Μένιο θα τα χαλούσαμε. Ναι. Με το Φουρτιώτη εκεί πέρα νομίζω. Γιατί ναι. Τσιρίζει αυτό. Ναι. Ή θα με αγαπούσε πολύ, θα μαλώνα. Θα σου φεύγει το χέρι δηλαδή. Όχι, δεν μου φεύγει το χέρι. Να μου στο Μένιο. Ντροπή. Είναι ντροπή. Αυτό δεν φωνάζει ρε παιδί μου. Πολύ τσιρίζει εκεί πέρα. Ναι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι και δώσει μου κύριε Βάν το κυλικείο εκεί πέρα και θα του έχω όλου στη σούζα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είναι όλα εμπλοκή. Λοιπόν. Είπαμε για Τσέλσι, είπαμε για Άρη, είπαμε για ΠΑΟΚ. Θέλω να με διορίσει πώ θα γίνει να πούμε. Θα με διορίσει. Θέλω να πω δύο κουβέντες αυτούς τους βλαχοπαοξίδες που δεν πάνε. Δεν θα λες τους παοξίδες βλαχοπαοξίδες. Δεν θα τους λες. Τάιντο. Στους βλαχοπαοξίδες που ένα χρόνο πάνε στον καναπέ να πούμε και βλέπουν το μάτς του ΠΑΟΚ και τώρα ξυπνήσανε να πούμε μια φορά το χρόνο και θέλουν να πάνε στην Τούμπα. Να μείνουν έξω. Αυτό έχω να τους πω. Συγγνώμη, ρε φίλε. Καλά θα γίνει ένα. Θα πάνε άλλο. Δεν επιχωρήσει ο παδού του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται αυτό. Άλλο λέω. Λες. Μια φορά το χρόνο. Ωραία. Υπάρχει η κατηγορία των παοξίδων που λέγεται βλαχοπαοξίδες. Είναι αυτοί που πάνε στο γήπεδο μια φορά το χρόνο και βάζουν μέσον δεξιά και αριστερά για να τους βρουν εισιτήρια οι σταπέριξ, τα πούμε. Ναι. Οι στελέχοι. Τα στελέχη και σε παίρνουν τηλέφωνο μια εβδομάδα πριν. Ξέρεις τι τους λέω. Παίρνει ένας από το παλιό Mega Channel. Σκηνοθέτης δίθεν. Ναι. Τι έγινε αυτό που λέει, θα βρίσκανε εισιτήριο. Τώρα λέω, σε θυμήθηκε αυτό. Ναι. Του λέω, κοίταξε, του λέω. Θα σου δώσω στη μαύρη αγορά μου. Ωραία. Θα πληρώσεις.
Πόσες φορές του λέω πας στην Τούμπα. Λέει αυτό το μάτς είναι. Αυτό το μάτς είναι, του λέω. Ωραία. Θα σου βρω εισιτήριο, λέω, θέλω 150 ευρώ. Σωστά εξηγήθηκες. 150 ευρώ. Βέβαια, λίγα τον είπες. 150 ευρώ. Εγώ θα βρίσκα δύο. Ναι. Τρία κατοστάρικα, θα βγάζα να πούμε την εγχείρηση τη μήνυ. Απλά. Έκανα εστίρωση, τι μήνυ. Παίρνει άλλο τηλέφωνο. Πρέπει με θυμάσαι, λέει. Φυσικά σε θυμάμαι. 250 σε σένα. Στο tip-top λέει που παίζαμε, λέει. Πάκμαν. Πάκμαν, πρόσφατα. Ναι. Λέω, σε θυμάμαι, βγήκε. Εκεί στα κόλπα εσείς με τον ΠΑΟΚ καλά τα έχετε, λέει, να πούμε. Ναι. Ναι, καλά σου κύριε Βιτάλικα. Ναι. Λέω 150 ευρώ. Λέει, λέω, μαύρη, στη μαύρη λέω. Μου δεν υπάρχει. Λέει. Στη μαύρη λέω θα σου το δώσω. Άμκα, μάμκα, πώς θα τα βρω αυτό. Έχω δουλειές, έχω έξοδα, μάνα μου, δεν βγαίνω. Για μένα δουλειά, να πούμε. Φυσικά. Φίλο, σε έχω φίλο, όχι. Ναι. Όταν έπαθα ουρικά. Ήρθε. Με έφερε. Ναι. Στραγάλια, φυσικά. Θα έκανα τα νεφρά μου, ήρθε. Με έφερε αμύτα στο νοσοκομείο, τίποτα. Όχι. Τώρα γιατί με θυμήθηκες. Ζόρι έχεις. 150. Έτσι του λες. Τόσο κάνει το ζόρι. Ενώ ο κόκκινος, του λέω θα σε βρω, θα σε βρω. Δεν βρίσκει σε κανέναν. Έρχεται μια χοντρή απέναντι από το σπίτι το πατρικό του κόκκινο. Πες τον κόκκινο, μου λέει. Λέω τι έγινε, λέω τι έκανε. Είπε θα με πάει στο γιατρό, λέει. Τον. Αυτό με τα κόκκαλα, πώς τους λένε αυτούς. Ορθοπαιδική. Στον ορθοπαιδικό θα με πει και δεν με πει ο ψεύτης. Και τι δουλειά έχει ο Γρηγόρης να πάει τη γυναίκα στον. Δεν την υποσχέθηκε. Την υποσχέθηκε. Άθο πάνω μου. Γρηγόρη, γιατί υπόσχεσαι πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις. Άθο πάνω μου. Και τι έγινε. Πες το είναι ψεύτης, λέει. Όχι, ρε φίλε, τον Γρηγόρη. Του λαμπούδι γυναίκα. Απέναντι που με το μουστάκι. Δεν τη ξέρω την κυρία λαμπούδι και κάθε λαμπούδι. Του λαμπούδι γυναίκα. Γρηγόρη μου, όταν κάνεις χάρες. Του λαμπούδι γυναίκα. Να υπάρχει ο ψεύτης, λέει. Αντίτιμο. Και το ψι το έκανε ο ψεύτης. Το ψι ακουγότανε μέχρι το γιώτη να πούμε. Το τόνιζε το ψι δηλαδή για να δώσει βάση ότι είναι ψεύτης ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης δεν είναι ψεύτης. Όχι. Άθο πάνω μου. Σε παρακαλώ τον Γρηγόρη, δεν θα τον βάσει ένα σωστό μας όταν είμαι εγώ εδώ πέρα. Μου το διαβάλεις. Τι άλλα έχουμε. Τι άλλα έχουμε. Τι άλλα έχουμε. Α, σε πει ο κόσμος τι έχουμε. Για το μάτς, για το ντέρμπι. Άνοιξε καμιά γραμμή, κάνει κανένα διάλειμμα τι θες. Να μας πούνε αυτοί ρε. Ναι, ρε φίλε. Το πιο. Α πούμε καθένα πολιτευτικό. Παίχτη του ΠΑΟΚ, να μας πούν αυτοί το πιο αντιπαθητικό ραδιοφωνικό παραγωγό ή δημοσιογράφο, να μας πούν αυτοί. 2-31-0-90-90-90, 2-31-0-98-80-90. Ας γίνει και μια ψηφοφορία live τώρα εδώ πέρα, μην λέμε τα ποσοστά δεν βγαίνουν και δεκάω, θα γράψω θα... να δούμε και τον κόσμο. Θα ψηφίσουν εδώ πέρα τα κόλπα. Και να μου πούνε γιατί οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ θέλουν να γίνει, να πούμε, αντιτόπιν κοντρόλ στην ΑΕΚ. Γιατί το ψελίζουν, γιατί το λένε. Άκουγα και τον Κουλιανό τον κουμπάρο μου να πούμε. Έλα, ρε φίλε, τώρα τόσο πολύ φοβάσαι την ΑΕΚ για να κάνει αντιντόπινγκ. Δεν το πιστεύω αυτό, ρε φίλε. Για ποιο λόγο. Ποιο ο Χρυσοδηλόπουλος μπαίνει στο 50 και στο 70 σέρνεται το παιδί, ρε. Τι θες να πάρει δηλαδή, τι όσο και να πάρει. Έχουν χεστεί απάνω τους από την ΑΕΚ. Δεν τα πιστεύω αυτά. Βρε, χεστήκαν απάνω. Βρε, γιατί να χεστούν αφού του λένε το πρωτάθλημα δικό μου είναι, σου λέει. Δεν παίρνει κανεί άλλο. Σου λέει να πάμε στην Τούμπα με την ΑΕΚ να μην είμαστε 2 και 3 βαθμού. Πάνω από 3 βαθμούς διαφορά. Ρε, μήπως φοβάται και τον Ολυμπιακό εδώ μέσα τώρα, δεν το πιστεύω. Όχι, όχι, τον Ολυμπιακό. Σίγουρα. Τον Ολυμπιακό. Ρε, μην έρθουν πάνω ψηλό. Τον Ολυμπιακό τον έχει του χεριού του, φίλε. Ας τον Ολυμπιακό. Τι να σε πω, ρε Κώστα. Τα χάσει... τέρμι, εγώ τα φοβάμαι να πω. Τι ποιον φοβηθώ εγώ. Ξέρω εγώ, ρε Κώστα. Καλά, να φοβηθεί. Ξέρω εγώ, ρε Κώστα να πω. Το Μάρι να φοβηθεί. Γιατί να μην το φοβηθεί δηλαδή. Δεν παίζει ο Φορτούνης, βέβαια αυτό είναι κακό για τον Πάο. Κακό, πολύ κακό. Δεν παίζει ο Φορτούνης, παίζει ο Φορτούνης. Πόσο θα αντέξει ο Φόε. Και άμα του καρφώσει εκεί και βάλει και το καφάσι το κοντό μέσα να πούμε το Μάρτις και κάνει ένα. Είναι ακλάσιμο. Νικολά Ανδρούτσα, αυτή ξέρω εγώ να πούμε. Τι είναι, τελειώσαν αυτοί. Μήπως αναστηθούν, ρε Κώστα μου. Ο Ολυμπιακός είναι σαν το φουσκωτό, σαν το φουσκωτό που δεν ξέρει να μαλώνει. Φουσκωτή δεν ξέρω να μαλώνει, εντάξει. Ο φουσκωτός που δεν ξέρει να μαλώνει. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Έχει τι. Εγώ σε προκαλώ, Ολυμπιακέ. Χωρίς ΕΠΟ, χωρίς πολιτεία, με τη μαγιά σου πάρει το πρωτάθλημα. Να, σήμερα θα δούμε. Α, του τα δούμε αυτή. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έχει κόσμο? Έχει κόσμο. Καλημέρα. Άντε, αφού έχει κόσμο. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα, κόσμο. Εγώ είμαι. Έλα, κόσμο, ναι. Καρδιτσάρα. Έλα, ρε Καρδιτσάρα, την κομμουνιστή. Έλα. Λοιπόν. Τι έγινε, Λάχο, από την Καρδίτσα. Μην το λες, Λάχο, ρε, το Καρδιτσάρα, τι καλό παιδί. Δεν είμαστε βλάχοι. Βλάχοι είναι σαν δικηγόρος. Αλλά είσαι κομμουνιστή. Δικηγόρο κομμουνιστή. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Πού είσαι σήμερα, μάτς που είδες. Άσε τώρα το τρολάρισμα. Το παραμύθι. Ήρθαμε δικηγόρο και κομμουνιστή, άστο πουθενά. Ήρθαμε 60-70 κομμάτια εκεί την Κυριακή και ήμασταν πολύ καλά. Δεν ξέρω αν ήταν μέσα. Δεν θυμάμαι το όνομα κιόλα. Στέφανο. Πού είναι στο Χαριλάο, λε. Στο Χαριλάο και ήταν πολύ. Δεν πήγα εγώ στο Χαριλάο, δεν ξέρω. Εγώ την μπάλα από το μου δεν είδα. Καλά έκανε εκεί πέρα. Δεν είδε ούτε τίποτα. Ρε, μόνο τηλεόραση είδα. Ο άλλο πήγε στο γήπεδο. Ο κοντό πήγε. Το 3-0 φωνάζαμε περισσότερο. Στο τέλο φωνάζαμε και με του ιερολογίτε μαζί. Άντε.
Καλά, πολύ καλή. Α, και παρέμβαση ορολογία. Καλά είναι, καλά είναι, τέτοια να γίνονται. Πού να δουν εμάς τα ορολογία. Γιατί δεν μπορείς να δεις, μια χαρά βλέπεις. Δεν είναι όλοι και βλέπουν εμάς. Και καταθέσαμε και Στεφάνη τα παιδιά εκεί από τους οργανωμένους. Στεφάνη για ποιον? Στο μνημείο για τους οπαδούς τους. Το μνημείο που έχουν μέσα. Στην θεατρία. Α, ναι, ναι, ναι. Σωστό, εντάξει, αυτά να γίνονται. Αυτά, ναι, σωστά είναι αυτά. Αυτά είναι μνήμες, οι νεκροί πρέπει να τους θυμόμαστε. Έχουν προσφέρει στην κερκίδα χιλιόμετρα αυτά, βέβαια. Πες τα δικά σου. Αυτό είναι ωραίο. Και πρέπει να υπάρχει σεβασμός και από τους αντιπάλους. Μπράβο, σωστό, μπράβο. Αυτά πρέπει να γίνονται. Σ' ακούω. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Έτσι. Τώρα, επειδή δεν ήρθα χθες και δεν απάντησα στο ερώτημα, ο πιο αντιπαθητικός παραγωγός από αυτούς που έχεις, δεν τον έχεις μέσα. Έλεγες να τον βάζεις. Για μένα, αυτός που αλλάζει ο σταθμό όταν τον ακούει είναι ο Ραγκάτσης. Ο Ραγκάτσης. Ναι. Δεν ξέρω, όχι ο Ραγκάτσης ο πρόημος, ο όψιμος. Ο όψιμος. Δηλαδή αυτός, γιατί το λες αυτό, ρε φίλε. Εδώ τώρα οι παοξίδες κόβουν φλέβες για το Ραγκάτση και εσύ τον έχεις βγάλει αντιπαθή. Γιατί? Αντιπαθής γιατί βγάζει έναν ξερολισμό, να σου το πω έτσι. Αυτό δεν μ' αρέσει εμένα. Ας πούμε, ο Μπούζος που λες, και αυτός το βγάζει, αλλά έχει και μια σοβαρότητα, μια ωριμότητα, θα αφήσει τον άλλον να ακουστεί, ειδικά τον καλεσμένο. Ενώ ο Ραγκάτσης μου κάνει αυτό. Δηλαδή, αν θα έβαζα κάποιον από αυτούς που έχεις μέσα στο. Να πες και αυτούς που είχα μέσα. Ναι, μάλλον ο Πετρουλάκης. Και χωρίς να τον έχω παρακολουθήσει πολύ, γιατί και αυτός κάνει το άλλο. Επιτυδευμένα πάει να δείξει ότι είναι σοβαρός. Και ότι έχει στις αποστάσεις και από τους τρεις της πόλης, ας το πω. Δεν πήγε. Επιτυδευμένα. Ναι. Αυτό. Νομίζω. Τέλος πάντων, τώρα δεν έχουμε καμιά εξέλιξη άλλη πολιτική να πούμε. Την Κυριακή ήταν πολύ, πολύ καλό το μάτι, τέλος πάντων η κερκίδα. Παναθηναϊκός κέρδισε επίσης, δεν το περιμέναμε. Από εκεί και πέρα. Πώς δεν το περιμέναμε, εγώ διπλό το είχα. Δεν το περιμέναμε να γίνει με τον πόλεμο του Κούγια. Εγώ πήρα ένα χ, περίμενα να σου πω την αλήθεια. Αλλά καλώς που ήρθε και η νίκη. Επίσης την τεσσάρα της ΑΕΚ δεν περίμενα. Και αυτό που λες ότι δεν ξεφουσκώνει. Ο γιατρός μου είπε όλοι από το καρναβάλι ήταν εκεί πέρα, λέει, από τη Ξάνθη, ξενυχτισμένοι, γι' αυτό δεν παίξανε. Ναι, είχαν έξω, όλοι έξω ήταν, λέει, στα μπαράκια. Ναι, ρε. Έτσι μου είπε. Μπορεί, μπορεί. Τώρα για τη Δευτέρα τι ετοιμάζει, δεν είναι νωρίς ακόμα, θα έχει ντέρμπι τώρα και μετά. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε να περάσει ο πόλεμος της Κυριακής. Πόλεμος είναι αυτός. Χαμός γίνεται. Θεσσαλονίκη για ένα event ζει. Το ντέρμπι είναι Κυριακή 7.30. Ναι, Κυριακή 7.30. Κυριακή 7.30. Ναι. Άρθομαι σε Μαρβέντα να το δούμε. Λοιπόν, το δούμε. Καλή εκπομπή. Συντροφικούς χαιρετισμούς. Συντροφικούς χαιρετισμούς. Δεν μπορεί να είσαι δικηγόρος και αριστερός, δεν γίνεται. Καλά, εντάξει, θα τα πούμε από κοντά. Δεν γίνεται. Έρχεται το αφεντικό. Πρέπει να πτωχεύσουμε 100 άτομα να πα στην πείνα. Και εσύ να πάρει το ραφρό. Τι άρεσε, κομμουνιστή θα είσαι. Παραμύθια. Σκαλινά, επόμενη γραμμή. Αφήστε το παραμύθι. Κομμουνιστή και δικηγόρο. Ανοησίε. Ναι. Έλα, μόλι φαλακρηγοήτια. Καλώ τον. Φαλακρηγοήτια. Ναι. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πει τη γνώμη σου για το goal offside με το χέρι του Βράνιες, το πρώτο goal. Και για τα τρία άτομα που είναι offside το τρίτο γκολ. Είναι η επίσκεψη που έκανε στον Περέιρα ο κύριος Μελισανίδης, χωρίς να πληρώσει κουρασάν και διόδια, απλά ανακατεύοντας λίγο τσιμέντο στο ποτήρι, να πούμε, διελύγοντας το τιτάν. Και αυτό είναι. Αλλά εμένα με έκανε εντύπωση και η κότα η Ξάνθη. Αφού συνέφαγε με τον κύριο Πανόπουλο ο κύριος Μελισσανίδης. Ναι, εμένα δεν μ' αρέσει να βλέπω μάτς Γιάννενα ΠΑΟΚ, συνέφαγε ο Χριστοβασίλης στο Μακεδονία Παλάς και συνέφαγε και ο... Μας τα λέγανε. Δεν γουστάρω να βλέπω τέτοια μάτς. Δεν γουστάρω να βλέπω Ατρόμητος ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Ατρόμητος, δεν γουστάρω να βλέπω. Θα τα βλέπεις. Δεν γουστάρω να βλέπω ΑΕΚ. Με Ξάνθη έτσι σχέδιο. Δεν γουστάρω. Όταν είναι τον κύριο Χριστοβασίλη να πιει καφεδάκι εδώ πέρα, γίνανε τα καλόπεδα από κάτω από την Αθήνα και μας τη λέγανε. Καλά, ναι. Εσύ τώρα φοβάσαι την ΑΕΚ που έβαλε δύο γκολ έτσι. Τι τη φοβάσαι. Ναι, φοβάσαι. Μούγκα στη Στρούγκα ο κύριος Κώστας από την Κατερίνη. Δεν βγήκε να μας πει. Να βγει, να βγει. Δεν βγαίνει.
Ναι, να βγει. Δεν βγήκε να μας πει τίποτα ο κύριος Κώστας. Για το φαΐ, ναι. Σωστό. Ο αντικειμενικότατος κύριος Κώστας, ποδοσφαιράνθρωπος κύριος Κώστας. Είναι. Καραοπαδάρα του της ΑΕΚ ο κύριος Κώστας. Έτσι που όπως δεν το συμφέρει, ανοίγει τη στοματούκλα του και πετάει κάτι ωραία μαργαριτάρια. Ο κύριος Κώστας. Να βγει, να βγει. Θα τα ξεσκίζω, θα τα ξεκολλιάσω. Κύριε Κώστα, προκαλείστε. Σας προκαλεί. Επόμενος. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Τι κάνουμε. Νηστεία. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Να πω τη γνώμη μου λίγο πώς τα βλέπω. Βέβαια. Γιατί είσαι και ωραία φωνή μεταλλική, βέβαια. Σε ευχαριστώ. Ωραίος. Λοιπόν, καταρχάς βλέπω αυτό που έχει υποθεί κάθε Κυριακή και τελικός. Και το μεγάλο μάτς, αν κερδίσουμε το Γαύρο, που πιστεύω θα τον κερδίσουμε. Έτσι φαίνεται. Θέλω να μπουν μέσα και να φάνε σίδερα οι παίχτες μου. Αν δεν φάνε σίδερα, δεν γουστάρω. Λοιπόν, αν τα φάνε τα σίδερα και την πάρουν την νίκη, όλα τα λεφτά είναι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Γιατί τη Δευτέρα εκεί τα πετρέλαια Ασπανός, Μελισανίδης. Και θα τα βρούνε, λες, που τα παίζει, ο Μελισανίδης παίζει, είναι πολύ καλό στο παρασκήνιο. Είναι ένας Μαρινάκης νούμερο 2 με δύο λόγια. Μπετόνια πάνω, δύο μπετόνια κάτω. Τώρα τα θελικά του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ, λες να επαναληφθούν με Ατρόμητο ΣΑΕΚ. Διαγκάζει τα Νιξάδη, τώρα θα πάμε λίγο στο πετρέλαιο. Εντάξει, οκ. Okay. Και δεν είναι και καθαρή. Κοίτα, αν η ΑΕΚ βλέπει φιλικά στον ΠΑΟΚ, θα κοιτάξει και αυτή να κάνει τα δικά της φιλικά. Δεν γίνεται. Εννοείται. Ο καθένας ό,τι γίνει. Ναι. Κοίταξε, είναι μανούλα κι ο άλλος, έτσι δεν κάνει τυχαίο. Τρολόσερε. Από φτωχός έγινε πάμπλουτος μόνος του. Μόνο τυχαίος δεν είναι. Τυχαίος είναι τώρα τέτοιος άνθρωπος, πλάκα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, οπότε όλο το παιχνίδι είναι εκεί. Απ' την άλλη τώρα, για τους παίχτες, πιστεύω δύο πράγματα. Θέλω οπωσδήποτε 60 λεπτό μπίζεσβαρ. Και εκεί πιστεύω τώρα με τον Γαύρο, ο Μακ να βγάλει λίγο τα μάτια μας. Ο Μακ. Ναι. Τον περιμένω σε αυτό το μάτς εγώ. Για να δούμε. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όλα να πάνε κατευχήν. Εσύ τι βλέπεις γι' αυτό όμως? Να ρωτήσω έτσι. Για ποιο απ' όλα που με είπες? Την Κυριακή, Κυριακή κοντός ψαλμός. 2-0 από ημίχρονο. Λες, ε. Δεν τον υποτιμάω τον Ολυμπιακό, αλλά. Όχι, δεν υποτιμάμε κανέναν. Δεν τον υποτιμάω τον Ολυμπιακό. Εγώ φοβάμαι πολλά εκεί, τέλος πάντων. Φοβάμαι το ύπουλο παιχνίδι του, φοβάμαι λίγο η Τούμπα μη γίνει από. Τι ύπουλο παιχνίδι του, την Πέμπτη βγαίνει η απόφαση. Από ό,τι με είπαν από την ΕΠΟ. Το ύπουλο. Από ό,τι με είπαν από την ΕΠΟ δεν αλλάζει η απόφαση. Μία όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω ότι μην μπουν μέσα, αρχίζουν τα ξυλίκια, τα ξέρει τώρα. Δεν μπαίνει μέσα κανεί. Κοίταξε, ο κύριο Σαββίδη θα πρέπει να θωρακίσει δεν την Τούμπα. Δεν μπαίνει μέσα κανεί. Όχι να μπει, δεν με κατάλαβε. Εντάξει, να γίνει εκνευρισμό, να γίνει δηλαδή. Δεν θα γίνει εκνευρισμό. Το μόνο που θα πρέπει να κάνουν οι παοξίδες είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο για να πρεσάρει ψηλά, να δημιουργήσει αυτό το εγώ μεταφεντικό. Εκεί δεν πρέπει ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ να δώσει από την κερκίδα λίγο χρόνο σε αυτό το 12λεπτό. Να παιχτεί από τα 12 λεπτά τα 10 κανονικά. Βάζω τα πλάγια, τα φάουλ κτλ. Όσο η περισσότερο χρόνο παιχτεί στο πρώτο 12λεπτό από πλευρά ΠΑΟΚ, θα είναι. Γιατί εκεί πιστεύω ότι θα γίνει και το πρώτο γκολ. Φιλεράβο. Το τέταρτο πιστεύω ότι θα γίνει το πρώτο γκολ. Εγώ goal. Πιστεύω ότι το πρώτο γκολ θα γίνει στο 80, ο ΠΑΟΚ θα είναι χώμα και το Σαραγκάκι θα βοηθήσει. Εγώ έτσι θέλω. Για να μην γίνουν επεισόδια, γιατί στο 80 φρουτ, βούλα πέναλτι, Στάιλ Αλεξάνδρη θα πέσει στον πίσω πρίγκιπ και τελείωσε η δουλειά. Και έτσι είναι απλά τα πράγματα. Και έτσι πρέπει να γίνει. Το ότι θα έχει πέναλτι το μάτς θα έχει, γιατί τα στόπερ του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ μέτρια. Εντάξει. Και δεν έχει τα οχτάρια του και αυτά είναι πολύ αργά. Οπότε εκεί ο Ολυμπιακός είναι ευάλωτος και γι' αυτό το λόγο δεν ξεκινάει το φορτούνι. Στο 80 φρουτ και πέναλτι. Είναι, τελειώσαμε. Είναι σοφό αυτό που παίζει. Αντί 4-2-3-1, 4-3-3 με τρίτο χάφτον ο Φόε. Θα παίξει με τρία οχτάρια μάλλον. Αμαργήσει ή θα παίξει με εξάρι το Ρωμάο και δυο οχτάρια τον Οφόε και διάλεξε Ζιλέτ ή Ταχτσίδη. Μπορεί ο Ταχτσίδη να παίξει. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι καλό είναι για τον Ολυμπιακό που δεν θα παίξει ο Φορτούνης στην Τούμπα. Απ' τη μία είναι αυτό. Απ' την άλλη είναι ότι όσο θα αργήσει να μπαίνει τον γκολ, τόσο θα χώρεται και η κερκίδα. Δεν παθαίνει τίποτα η κερκίδα. Και από την άλλη μεριά, η καρό σημαία θέλει μόνιμα ψηλά για τον Ολυμπιακό σε offside. Δεν παθαίνει τίποτα. Η κερκίδα του ΠΑΟΚ τη φοβάμαι.
Γιατί λίγο. Θα έχει πολλούς βλαχοπαοξίδες στη Θηρακλή. Θα έχει πολλούς βλαχοπαοξίδες οι οποίοι, ξέρεις, οι βλαχοπαοξίδες τι κάνουνε. Τραβάνε 2-3 μαλαματίνες πριν το match 3. Ναι. Τραβά 5-6 τσιγάρα. Το πω εγώ το έργο τώρα. Εκεί θα τους βρεις, ρε φίλε. Θα φάνε τις μπριζόλες και το ένα και το άλλο. Και όταν θα γίνει 25ο λεπτό, δεν θα έχουν οξυγόνο στα πνευμόνια. Και ας το 60 ο ΠΑΟΚ θέλει φωνή, θα είναι πτώματα. Πτώματα θα είναι. Μου επιτρέπεις κάτι να πω σε αυτό. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, εκεί δεν θέλει γυναικόπαιδα. Τι γυναικόπαιδα. Και θέλει, θα σου πω τώρα μια εμπειρία μου. Και θέλει σε ένα παιχνίδι που είχαμε πάει πολύ παλιά, 89 πρέπει να ήταν ή 88, που ήμασταν στην 7, παίζαμε με τον Εθνικό, και από το 0 μέχρι το 90 ένα σύνθημα ακουγόταν. Ο Παοκάρα, ο Μαδάρα. Που είχε τάσεις ανέβαινε και κατέβαινε. Αυτό θέλω να το δω στην Τούμπα. Κερκίδα, ζωντάνια φωνή. Και δεύτερον, ότι όσο δεν θα αργεί να μπαίνει τον γκολ, τόσο θέλει φωνή. Θέλει παόκια μέσα. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Έτσι. Next. Ο Κωνσταντίνου έχει ίδιο boy με τον Κούγια. Μεγάλο boy. Είναι στα 1,74 είναι και ίδιο. Και έπαιζε τέρμα. Μπράβο. Του ρίχνουν ένα πόντο. Τι λέει. Είναι φοβερός. Βασίλης Κωνσταντίνου. Ο πιο κοντός θερματοφύλακας στην Α εθνική κατηγορία. Επί επαγγελματικού πρωταθλήματος. Που πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα. Καλά έκανε. Πάμε στον κόσμο, μάλιστα. Ναι. Την καλημέρα μου και στους δυο σας. Νάτος. Γεια σας, κύριε Βασίλη. Βασίλη. Δύο θεματάκια σήμερα, έτσι. Εμένα με εκθέσει ότι μου αρέσουν λίγο και οι αριθμοί, κάθομαι λίγο κοιτάω κάτι στατιστικά. Ναι. Ξέρεις τι με έκανε τρομερή εντύπωση στην ολοκλήρωση του πρώτου γύρου του Άρη στην Β' Εθνική 20η. Ορίστε, δεν ξέρω πώς το πω, ξέρεις. Όπως μπορεί να μου πει και ο Στέφανος. Ναι. Ο Άρης, σε όσους αγώνες δέχτηκε γκολ, που συνολικά έχει δεχθεί 5 γκολ, δεν έχασε κανένα από τους αγώνες που δέχτηκε γκολ. Δεν έχασε. Δέχτηκε γκολ με τον Πανσεραϊκό εκτός έδρας, κέρδισε ένα 3. Ναι. Δέχθηκε γκολ με την με τον Όφη στο Χαριλάο και έδισε 1-2. Δέχθηκε γκολ με την Παναχαϊκή στο Χαριλάο και έδισε 2-1. Και δέχθηκε και 2 γκολ με τον Εκοτέλη και έδισε 2-3. Ναι. Αυτά είναι τα 5 γκολ που δέχθηκε στο πρωτογύρο. Αυτό συνολικά για την πορεία της ομάδος δεν είναι ένα πολύ καλό στοιχείο. Στατιστικό. Τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε αν θα ανέβουμε. Όχι εσύ, σου μιλάω γενικά για την ομάδα. Α, δεν για το στατιστικά. Ναι, γιατί όπως λέτε ρε παιδί μου, π.χ. ποιους παίκτες πρέπει να κρατήσεις από αυτή την ομάδα αναφορικά με το επόμενο, ναι, με την επόμενο σχεδιασμό και πάει λέγοντας. Δηλαδή, δύσκολα είμαστε εκεί. Αυτή η νοοτροπία μπορεί να περάσει και μετά. Πού μετά, στο δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο θα πρέπει ουσιαστικά αυτό που έκανες να το συνεχίσεις. Εννοείται. Αλλά από τους 11 παίκτες που έχεις αυτή τη στιγμή στους αγώνες του Άρη που έχεις ζήσει στην Β' Εθνική. Ωραία. Ποιοι παίκτες πιστεύεις ότι. Και δυο μπορείτε να μου πείτε, οι οποίοι μπορούν να καταμείνουν στην αλφαεθνική αξιοπρεπή. Τέσσερις με τα βία πέντε. Για βασικούς, εντεκαδάτους μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εντεκαδάτους. Εντεκαδάτους τέσσερις. Κρατάω τον αγνωστό που τερματοφύλακα που είναι καλός, ανερχόμενος και τον πιστεύω. Ο Σόουζα δήλωσε φεύγει. Ο Σόουζα, εντάξει, για να το κρατήσει θέλει λεφτά. Σόουζα μόνο με δελυζήσει, Σόουζα το έτο του κρατάω. Τα φτερά τα κρατάω, μου αρέσουν εμένα. Τον ένα, τα δεξιά τζανακάκι το κρατάω. Μ' αρέσει εμένα προσωπικά. Πλατέλα δεν το συζητώ. Και από εξάρια τίποτα. Θα κρατήσω μόνο αλλαγή για backup Μπάμπη Παυλίδη, τίποτα άλλο. Και όχι βασικό. Ούτε Μουνίνου ούτε κανένα. Τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχουν αυτοί για αλφα-εθνική. Αυτοί οι αλφα-εθνικοί να παίρνουν το 12 τη Τούμπα για να πάνε στάση-στάση. Άστο δε εκεί τα εξάρια θέλει τρέξιμο. Δεν οπότε είναι τώρα. Θέλεις δηλαδή 5-6 δυνατές με το ρεύμα. Βέβαια, τι θέλω τώρα. Θέλω όλο τον αφρό θέλω. Για να σταθώ πάρτε δανεικούς. Και για να θέλω αφρό και για να σταθώ έκτος έβδομος στην Super League, γιατί δεν μιλάμε τώρα για πεντάδες και τέτοια, και ούτε για υποβιβασμούς. Θέλει κάποιον δίπλα στον κύριο Θόδωρα, κάποιον Αμερικάνο, κάποιον Ουκρανό, μόνος του δεν μπορεί να το κάνει αυτό το κόλπο με τίποτα. Εντάξει. Και πάμε τώρα και στο δεύτερο θέμα που κολλάει καθαρά με αυτό το οποίο είπες. Κωστή, ενημερώθηκες καθόλου για το συμβούλιο της της Super League σχετικά με τα αθλητικά δικαιώματα? Ξέρω ότι η Νόβα θα πάει σε απεργία, λοιπόν, κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, κοίταξα. Πολύ έτσι μπακαλίστηκε αυτό που βγήκε από την όποια συγκέντρωση κάνανε σήμερα και την ανακοίνωση που βγάλανε. Έχεις ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι εκτός κεντρικής διαχείρισης. Μάγκας. Η ΑΕΚ δεν έχει εκφράσει άποψη. Ναι. Κρατάει συγγύη χθείως.
όπως γενικότερα στα περισσότερα θέματα. Η ΑΕΚ κρατάει μια στάση έτσι χαμηλού προφίλ σε όλα τα θέματα, όντως. Ακριβώς. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ξέρει ότι με ατομικές συμβάσεις θα έχει πλεονέκτημα. Σαν προϊόν, σαν brand name και πάλι λέγοντας. Το καλύτερο νούμερο μπορεί να πάρει. Και όλες οι υπόλοιπες ομάδες, λοιπόν, που είναι μικρομεσαίες σε ό,τι αφορά τη δυναμική του στα τηλεοπτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρξει κεντρική διαχείριση, θα βρεθούν ομάδες οι οποίες θα ψάχνουν να δώσουν σε τηλεοπτικά κανάλια τα οποία παίζουν κινούμενα σχέδια τα δικαιώματά τους για να πιάτο φακί. Κοινώς. Και εμένα τι με νοιάζει. Πρόσεξε. Τι με το λες εμένα δηλαδή. Δεν το λέω ότι θα έχεις την ευθύνη για όλη αυτή την κατάληξη. Ούτε με νοιάζει. Αλλά, λοιπόν, αυτό μακροπρόθεσμα μειώνει πάρα πολύ την αξία του προϊόντος. Και ποιος νοιάζεται για το προϊόν. Πολύ ωραία. Άρα, όταν σήμερα οι 20άριδες στο μαγαζί φωνάζουν Μπαρτσελώνα ολέ, Ρεάλ Μαδρίτης ολέ και έχουν και ένα ΠΑΟΚ δευτεράντζα, το προϊόν πήγε μόνο του προϊόντος. Σήμερα όντως, σαν προϊόν, το μαγαζί ήταν όπως ήταν, όπως ήταν ο ΠΑΟΚ. Και όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάει ο καιρός, έτσι θα γίνεται. Αυτό για μένα προσωπικά σου μιλάω είναι πολύ θετικό. Γιατί ουσιαστικά βλέπεις, παιδί μου, ότι και σαν τότε άσε αυτούς που έχουν το πρόβλημα να φτιάξουν το προϊόν και εμείς θα ακολουθήσουμε. Εμείς είμαστε πελάτες. Πιστεύεις ότι αυτοί που έχουν πλέον τα κόσμια εκεί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις θέλουν να φτιάξουν το προϊόν ή θέλουν να το συρρυκνώσουν? Κοίταξε να δεις. Λιγότερο. Θα δουν τα συμφέροντά τους. Αν τους συμφέρει να φτιάξουν το προϊόν, έχει καλώς αλλιώς. Το προϊόν θα παραμείνει έτσι ως έχει και εμείς θα βλέπουμε την Τζέλσι, την Μπάγκερν. Κωστή, ένα τελευταίο και ακόμα για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ναι. Άμα συνεχίσει το προϊόν έτσι όπως είναι, ο πρωταθλητής τα επόμενα χρόνια θα παίζει τρεις προκριματικούς για να παίξει Champions League. Ναι, ρε Βασίλη, όμως το θέμα του προϊόν παραμένει ίδιο εδώ και 5-6 χρόνια. Απλά το νοητικό επίπεδο των πελατών ανέβηκε. Και βλέπουν μπάλα, ξέρουν μπάλα ο κόσμος πλέον. Δεν είναι όπως παλιά τώρα. Ας πάρουν τους μαρκετίστες και να βρουν άκρη. Εμείς ακολουθούμε, είμαστε πελάτες. Δεν μπορεί να είναι τα δώσουμε τα φώτα μας εμείς. Ευρώπη γεμάτα τα μαγαζιά και στο πρωτάθλημα αμύων. Γεια σου Βασίλη. Καλημέρα μου. Καλημέρα, Μπίλη. Έχουμε το πλεονέκτημα να επιλέξουμε το προϊόν που θέλουμε. Το επιλέγει ο κόσμος. Έχει βούληση. Ελεύθερη βούληση. Εάν θέλετε να έχει το προϊόν ανάπτυξη, αφήστε τους οπαδούς να πηγαίνουν στα γήπεδα, πέφτει ξύλο. Και να υπάρχει μια υποκουλτούρα, να πούμε, και να υπάρχει, ας πούμε, χρόνος τηλεοπτικά αυτά. Είδαμε σήμερα τώρα. Αφού μπάλα δεν βλέπουμε, να δούμε ξύλο. Καλημέρα. Τσέλσι Μπάρτσα είδαμε. Πώς θα πας να δεις Κυριακή τώρα Λεβαδιακό Σμύρνη, ρε Κώστα? Ναι. Μπορείς να. Δεν συγκρίνονται αυτά. Θα πρέπει να το κάνουν πιο καλτ. Κάτι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να κάνουν αναμεταδόσεις καλτ. Θα πρέπει να κάνουν καλτ καταστάσεις. Να φέρουν το ποδόσφαιρο να το βγάλουν από την αποστήρωση, αφού δεν μπορούν ποιοτικά. Δεν μπορούν ποιοτικά. Δεν μπορούν ποιοτικά, κάνουν, να βρουν άλλους τρόπους. Θα τους δώσω εγώ τα φόρα. Εφή θα τους δώσει βέβαια. Καλημέρα. Ας βρουν την άκρη. Καλημέρα, μ' ακούτε? Ναι. Καλημέρα, ναι. Αλέξανδρος από εγώ. Γεια σου, Αλέκο. Γεια σου, Αλέκο. Λοιπόν, έχω να πω για το Ολυμπιακό, για τους επιστήμονες που τόσα χρόνια μας κάναν πέτρινα χρόνια, όπως είχαν και αυτοί πέτρινα χρόνια με τον Κόκαλικο Σκοτάκι πιο παλιά και με τον Φεριαρέλ και με αυτούς τους απαντώνες. Λοιπόν, θέλω να πω, χαμηλά την μπάλα, κάθε μάτς ξεχωριστά, εκκλησία η Τούμπα, χρειάζεται μια φάτσερ να φτιάξει ο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα επιτέλους. Όχι, όχι, φίλε, όχι. Δεν θέλουμε εδώ, όχι, όχι. Δεν θέλω Θάτσερ. Ας τον Αλέκο να τα πει. Θέλω οργανωμένους, φίλε. Στο Αλέκο. Τα κόμματα στις κερκίνες, θέλω να μην με το χαλάς, ρε φίλε. Δεν σου χαλάω, γιατί εσύ χαλάς την εκπομπή, λοιπόν. Θέλω να σου πω από το όπουλο, επειδή την κλείσει και τους Αριανούς και τους Παοκτήρες και τους Ερακλητές και τους Καλαμαριώτες και όλους τους ντότσους, τους είπα για να σε παίρνω τηλέφωνο. Ναι, ναι. Επειδή σε παλαδόφατε και σε πάω πάρα πολύ. Ναι. Σ' αγαπάω, θέλω να γίνει η Θάτσερ, να γίνει η Αγγλία, να γίνουμε επιτέλους Ευρώπη. Είμαστε Ευρωπαίοι χωρίς να είμαστε Ευρώπη. Εσύ τι πώς θες να γίνεις Ευρωπαίος? Ο Γεωργίου, ξέρετε τι λέει. Κοίτα, μην έρθει από εκεί όλο το γάν και μας πάρει. Ο Μαμάκας, ναι. Ο Έλληνας. Τι είναι? Ο Γεωργίου λέει, Γεωργίου σφίγγει. Ο κλασικός, ο Μαμάκας, ο Έλληνας. Ναι, έτσι το λέει. Λοιπόν, επειδή δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα, θέλω να πω ότι έχω συγχαθεί το γήπεδο, επειδή ο Παπαπέτρου μας είπε σφυρά τη λύση πάνω φύγουμε, από τότε έχω απαντήσει στην Τούμπα. Πήγαμε με τον Άρη όταν έπαιζε το 2004 που φτιαχνόταν ο Χαριλάου, πήγαινα στο Μακεδονικό το γήπεδο που έπαιζε, επειδή είχα γαμπρό Αριανό και κάτι φίλους Αριανούς. Θα ξεφύγουμε. Μη θα ξεφύγουμε. Πάμε στα ερωτικά.
Τι κάνεις με τα ερωτικά? Στα ερωτικά μια χαρά. Ναι. Με εκείνη την πλούσια κοπέλα που σε πασάρινε, τι έγινε που δεν την ήθελε? Τι έγινε? Δεν με ήθελε. Αυτή με έπαιζε ένα παιχνίδι τώρα πάνω. Δεν θα πω προσωπικά τα πολλά. Απλά με κόλλησε και μετά μου είπε άκυρο. Και τη λέω, δεν είμαι κανένα αγοράκι 20 χρονών να παίζω με το κινητό, το, ναι, το Samsung, το Galaxy, ναι, ναι, το 9. Τι είπε αυτή, αυτή τι είπε? Αυτή, λοιπόν, βρήκα τον αδερφό της τυχαία στον δρόμο, ναι. Πήγαινα με βαρέσει επειδή έλεγα για αυτήν σε όλο τον κόσμο, ναι. Και τελικά δύο άτομα μας χώρισαν. Επειδή θα τον έκανα μήνυση κιόλα, γιατί. Δεν είναι σωστό να εκθέτουμε την κοπέλα σε όλο τον κόσμο. Τέλος πάντων. Δεν είναι ωραίο να είναι σε κουσκουσιάρη. Θέλω να πω. Όχι, δεν είναι σωστό. Δεν θέλω να πω τα προσωπικά μου. Έχω περάσει πάρα πολλά στη ζωή μου και θέλω να φτιάξω οικογένεια τώρα. Αν και παίρνω 300 ευρώ πρόνοια και ο λαθρομετανάστη που κολυμπάει από την Τουρκία. Εσύ στα 50 σου παίρνει 300 ευρώ. Έχει δίκιο, ο λαθρομετανάστη πιο πολλά παίρνει από αυτό. Πιο πολλά από μένα παίρνει. Γιατί εγώ έπαθα ένα τύχημα στο κεφάλι. Πάλι γυρίστηκα στη Ρόδο, καταλάβατε, ήμουν μεσαία τάξη και με κάνουν από φτωχό φτωχότερο, ο πατέρας μου παίρνει 1200 ευρώ σύνταξη με συντηρή μου και πληρώνει τα ρεύματα εδώ, ζω μόνος μου εδώ και προσπαθώ να σταθώ. Ορίστε. Και θέλω να πω ότι στον Γκάλι ένα μήνυμα, αν μπορεί να πάρει τηλέφωνο, αν ακούει ο Γκάλις ή οποιοδήποτε, οπωσδήποτε έχει το τηλέφωνο, ναι, του, έχω να το δω από το 87 με την Τζέννη που είχε προβλήματα. Ναι. Φίος. Είχε προβλήματα με την Τζέννη αυτός. Ξάδελφος. Σε πίσω λόγω με Γιουργαλής. Εντάξει. Και θέλω να πω στον κύριο Μητσοτάκη, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ιδέα και να σταματήσει τις καζούρες μέσω της εκθέσεως της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και να λέει ο ΠΑΟΚ ξέρω που παίζει, ναι, και στην Ευρώπη και τέτοια. Ναι. Και θέλω να πω στον πρόεδρο Δημοκρατίας, αν ακούει, να έρθει στον τελικό, να γίνει μια γιορτή του ποδοσφαίρου και θέλω το ποδόσφαιρο να αλλάξει την Ελλάδα επιτέλους και να ξαναπάω στο γήπεδο. Αυτά έχω να πω. Καλό βράδυ. Ωραίος ο Αλέκος. Άκουσες, μπαμ, 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 αυτό και αυτό θέλω. Όχι σάλια μάλια και σάλτσες μουστάρδες. Από τους καλούς ακροατές. Τελείως. Από τους καλούς ακροατές μας. Καλημέρα, ναι. Έλα, Κουστή. Το αιτιολόγησε και τελείως. Μπράβο το παλικά. Κουστή. Έλα, φίλε, ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Άρη 3-0. Ακούσε. Ναι, ρε, ακούω. Και θα βάλει ο Βιερίνη αγκόλ στο 43. Ναι. Και το άλλο θα βάλει ο Μπρίγιο Βιτσκομάκ. Μια χαρά. Καλά είναι. Θα έρθει 3-0, τι πιστεύει? Όχι. Πόσο θα έρθει? 2. 2 γιατί, ρε? Γιατί 2-0 θα έρθει 3. Για θα το παίξω εγώ 2-0. Α, θα το παίξεις εσύ. Ναι, για να αποδομήσει. Σκόρερ, ποιο θα βάλει? Σκόρερ. Βαρέλα. Ναι. Σκόρερ θα βάλω Πρίγιοβιτς με πέναλτι. Ναι. Το πρώτο γκολ με πέναλτι. Ναι. Και το άλλο να πούμε θα το βάλει, ας πούμε, ο Μπίσεσβαρ με πλασέ. Ο Βιερίνια δεν θα βάλει? Όχι, ο Βιερίνια θα φυλάει το Μάριν. Α, θα το φυλάει, ε. Ναι, βέβαια. Κάποιος θα φυλάει ή πίσω. Το Μάριν. Φυλάει το Μάριν. Θα το φυλάει, τι εννοείς θα το φυλάει? Θα το φυλάει. Όχι θα το φυλάει στα μούτρα. Θα τον φυλάει, ναι, να μην μας κάνει γκολ. Θα το μαρκάρει δηλαδή. Ναι. Θα τον προσέχει αφού. Κωστή. Ναι. Και Χρυσή Αυγή πώς τη βλέπεις, ρε? Ανεβασμένη. 13%. 13, μετά το συλλαλητήριο που έγινε, θα κλέψει από το Μητσοτάκη αρκετούς ψήφους. Σόπα, ρε. Ναι, ρε, ναι, 13% σου λέω. Δεν θες? Εγώ είμαι αντιχρυσαυγίτης. Δεν θες. Άρα το βάλουμε 8 τότε. Αριστερός είσαι? Ναι, εσύ. Εγώ είμαι ό,τι με συμφέρει. Δηλαδή και η Χρυσή Αυγή μπορεί να είσαι. Άμα μου τα στάξει, γιατί. Βέβαια, και με κάνει μια promotion. Άμα αντί για Κόρντομπα σε δώσει ένα τάξη να οδηγά, γιατί άσχημα θα είναι. Δεν μου λες. Ναι. Επειδή ασχολείσαι, τα τηλεοπτικά ποιος θα τα δείχνει του χρόνου το πρωτάθλημα? Αυτό το δεν έχω τέτοιες. Τέτοιες ευαισθησίες δεν έχω, αλλά νομίζω το έψιλον κοντά είναι. Κοντά είναι. Θα τα πάρει όλο ο πρόεδρος. Το έψιλον του Σαββίδη. Βέβαια, πώς θα πάρει αυτοκρατορία να χτίσει. Πώς θα πάρω εγώ το κύριο. Με ένα πρωτάθλημα. Άντε, πήραμε ένα πρωτάθλημα και μετά από 30 χρόνια. Τα πατάμε όλα. Τελείωσε τι. Ξεκινάει αυτοκρατορία τώρα. Εγώ θα αλλάζω τα κουμπιά στις τηλεοράσεις του κυλικιού. Στο έψιλον, βέβαια. Όλες τις ομάδες θα τις πάρει. Όλες, τίποτα δεν θα αφήσει. Όλες. 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 Όλες, ε. Και εγώ θα κάνω και μνήμα εδώ στο Γιώργο το Σαββίδη, ναι, να δείχνει βίντεο εθνική και τον Ηρακλή. Που θα είναι. Ναι. Μόνο τον Άρη θα μπορέσει να πάρει. Όχι. Όλες άλλες θα τους πάρει. Θα βάλεις ένα τραγουδί. Ποιο θέλεις?
Θα βάλεις του Σφακιανάκη, δύο χρόνια είχανε εδώ. Δύο χρόνια είχανε εδώ. Δεν ναι. Του Σφακιανάκη. Ποιανού είναι. Ποιος το έπιε πρώτος. Μετά το είπε ο Σφακιανάκης. Μετά το είπε ο Σφακιανάκης. Ο Βαρδής νομίζω τα είπε αυτά. Πώς το λένε. Ο Βαρδής. Όχι άλλος. Όχι άλλος το είπε. Τι να, εγώ νομίζω συνάδει. Δεν ξέρω αν το είπε ο Βαρδής. Βαρδής, Αντώνης, χωρεμένος. Πώς το λένε. Όχι, δεν το είπε ο Βαρδής. Εγώ έτσι νομίζω. Κατσιμίχας το έπερε. Κωστή. Έχει βαρδιστεί. Και να κλείσω, ρε. Λέγε. Με τον Ολυμπιακό δεν πιστεύεις να γίνουν τίποτα επεισόδια και να είναι κερδισμένο το θυρών με το παιχνίδι με τη ΣΑΕΚ. Όχι, φίλε. Όχι. Και διαιτητής καλός και ομάδα καλή και ο κόσμος καλός. Και ο πρόεδρος μια χαρά. Και ο πρόεδρος καλός. Yeah. Ναι. Έτσι. Θα το πάρει ο Πάκ το παιχνίδι, ε. Θα το πάρει, ναι. Δηλαδή, γιατί να πας να βγάλεις τα μάτια άμα σου με ρωτήσεις, τώρα, άμα με ρωτήσεις πριν το μάτς με την ΑΕΚ, θα σου πω δεν ξέρω. Τώρα με τον Ολυμπιακό λέω θα το πάρεις. Αυτό λέω. Έγινε. Άντε, φιλιά. Με την ΑΕΚ, άμα με ξαναπάρεις, θα σου πω δεν ξέρω. Ψέματα θα σε πω. Με την ΑΕΚ είναι no bet. Τι να κάνουμε. No bet είναι. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρω. Τι να σε πω. Πάρε εσύ με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Ναι, καλημέρα. Είσαι με την ΑΕΚ, άνετος. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Κάτι. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι Κωστή. Εσύ είσαι καλέ μου άνθρωπε. Έλα, φίλε μου, καλέ. Θέλω να δώσω τις σεβαστές μου χαιρετισμούς στο διπλανό σου, τον Στεφανάρα. Τις σεβαστές σου χαιρετισμούς. Γεια σου, φίλε μου, φοβερός, καλέ. Ναι. Φοβερός ο Στέφανος, πολύ το συμπαθώ, ειλικρινά σου μιλάω. Είμαι καλό, επειδή λέει ο Γρηγόρης, γι' αυτό. Ο γαφούτα συμπαθεί ο Γρηγόρης, φαντάζω τι είναι. Άρε γάτε, πόσα ξέρεις, πόσα ξέρεις. Γάτο, γι' αυτό με λένε. Έλα σε πω κάτι. Ναι. Είμαι ο αεξής εγώ, ξέρεις, από την Πολύχνη. Είσαι ναι. Αεξής λοιπόν, από την Πολύχνη, πόντιος, ωραίος. Ναι. Δικός μας άνθρωπος, ναι. Θέλω καταρχάς να δώσω ακόμα τους σεβαστούς μου χαιρετισμούς στον κύριο Κώστα από την Κατερίνη. Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι αν θα πιάσει η γραμμή θα βγει, ξέρω τι άκουσα. Σίγουρα θα βγει αυτός. Ναι. Λοιπόν, εγώ... Η γνώμη μου είναι, με έδωσες μια φοβερή ατάκα, και αυτό σε παραδέχομαι πολλές φορές, σου είπα ότι δεν υπάρχει, και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα τον κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Η γνώμη μου. Έτσι, ο καθένας έχει την άποψή του. Θέλεις όμως, δεν θες. Φυσικά δεν θέλω. Δεν θες. Η μόνη ομάδα που φοβάμαι είναι η Ατρόμητος ΣΑΕΚ. Και μου έδωσες μια ατάκα το μεσημέρι που σε πήρα τηλέφωνο, στην εκπομπή με τον Γρηγόρη που κάνατε. Ναι. Για το Χατζησαΐα που με είπε αν τυχόν και γίνει. Όχι, κάποιο... σου είπα εγώ αν ήμουν ο Χατζησαΐας. Ναι. Με διώχνανε. Μπράβο. Με πηγαίναν στη δεύτερη ομάδα. Μπράβο, ενώ δεν τους έχω προκαλέσει κάτι. Κατά. Ναι. Να με πετούσαν στον Ατρόμητο. Ναι, και ναι. Να είχα την ευκαιρία να τους στερήσω το πρωτάθλημα, εγώ θα τους το στερούσα. Αν ήμουν ο Χατζησαΐας. Θα βάζα το εγώ μου. Πάνω από την ομάδα. Ναι. Γιατί η ομάδα με πέταξε. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Εγώ πάντως. Τώρα ο Χατζησαΐας μπορεί να παίξει για τον ΠΑΟΚ, για τον Ατρόμητο και να είναι ο καλύτερος. Σου λέω εγώ τι θα έκανα. Ναι. Πρωτού κλείσω και σε κρατάω τη γραμμή γιατί. Όπως αν ήμουν ο Ανέστης και έπαιζα σε μια ομάδα και είχα τη δυνατότητα να κατατροπώσω την ΑΕΚ, θα το έκανα. Και αυτό σωστό. Έτσι, μπράβο. Και αυτό σωστό. Μπράβο, ρε φίλε μου. Εγώ ένα τελευταίο θα σου πω, πρωτού κλείσει γιατί πολλοί ακροατές σε περιμένουν. Σε είπα, το μόνο μάτς που φοβάμαι είναι τον Ατρόμητο με την ΑΕΚ. Αλλά να ξέρεις ένα πράγμα, μέσα στην Τούμπα δεν το φοβάμαι τον ΠΑΟΚ, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν το φοβάμαι. Μην το φοβάσεις τον Ατρόμητο. Το ναι. Πολύ ισοπαλία να μας πάρουν. Μην το φοβάσεις τον Ατρόμητο, δεν θα μπει ο Ατρόμητος ούτε στον ένα ούτε στον άλλο. Ας τα βρουν μόνοι τους, όπως και η Ξάνθη το ίδιο έκανε. Εγώ ναι, αυτό πιστεύω. Στεφάνε. Αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις πως τα φέρνει. Καλά, είναι και θέμα. Εντάξει τώρα, άμα είναι μπάλα και δεν μπαίνει μπάλα μέσα και τι να κάνουν οι άλλοι. Είναι καλά, σίγουρα. Εδώ τους κερδίσαμε 0-4 ναι. Και μας κάνανε 4-4 μέσα στην Τούμπα. Ποιος με τον Τράγκα Τσίριτ. Πότε, ρε. Όταν είχαμε. Το, με τον Ήμιλ, ρε. Πάω κατρόμητος. Ποιο μάζιλες, ρε. Με τον Τζαβέλα, ρε και τον Ήμιλ. Άλλο λέει. Άλλο, αυτό λέει. Όχι, όχι. 0-4 τους είχαμε και μας κάνανε 4-4. Πότε έγινε αυτό. Δεν θυμάμαι χρονολογία. Όχι, δεν ήταν έτσι. Πώς ήταν. 0-1, 0-2, 0-3, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4. Α, μπορεί να κάνω λάθος. Έτσι ναι, είναι. Και να έχεις δίκιο, ναι. Δεν ήταν 0-4, όχι. Ναι. 2-4 ήταν κάποια στιγμή. Και αυτό που σου είπα το μεσημέρι, η ΑΕΚ έχει από όλες τις αθηναϊκές ομάδες την καλύτερη παράδοση μέσα στη Τούμπα. Και να θυμάσαι ένα πράγμα, ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να περάσει από τον Πανιόνιο.
Να με το θυμάσαι αυτό. Για το κύπελο μιλάς. Ναι, και για το κύπελο. Δεν πρόκειται να περάσει με τον Πανιόνιο. Άσε που είναι Μίτζη, Κώστα και Λούλα. Θα δείξει. Λες, θα δείξει. Κοντά είναι. Ναι. Εγώ όποιος θέλει βάζω και στοίχημα για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ναι. Σίγουρο σε αυτό. Παλικάρια μου, καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σου. Και καλή εκπομπή. Γεια σου, Στεφανάρα. Γεια σου, έξι μου. Και χαιρετισμού στον κουμπάρο σου. Το μούτρο. Το Φωτιάδη λέει, ρε. Να σε καλά. Αγόρι μου. Αγόρι μου, στην κατζή με κυνηγάει. Άκου, κουμπάρι, τι με λέει αυτό στο τηλέφωνο, τι μου γράφησε. Να με στείλει άτομα να με δίνουν. Σε σκίσω, λέει, να με περάσει τέτοια να όμε. Πω, πω, κιότεψιο. 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 Καλά, ρε, του λέω. Κιότεψε. Περνά με τα πιστόλια και τα όπλα και εθνοφρουρό. Εγώ είμαι εθνοφρουρό, αυτή με σκοτώσει αυτό. Καλημέρα. Ε, τι πάθαμε. Έλα, ακούστε, καλημέρα. Καλημέρα. Και η Μαργαριτάρια θα ακούσουμε άλλα απόψε, βέβαια. Διαμάντι. Διαμάντι. Τη διαμάντι μου στείλε, Βασίλη. Βασίλη. Τη διαμάντι μου στείλε, Βασίλη. Λέγε. Λοιπόν, θα τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Μπαίνουν στη σειρά τα πράγματα, ρε. Σε αυτή τη ζωή, εγώ σειρά δεν βρήκα πουθενά, ρε. Κάτσε, κουστί. Βγαίνει ο άλλο και λέει για τον goal offside του Βράνε, έτσι. Ναι. Ήταν offside. Δεν λέει όμω ότι πριν μπει τον goal offside του Βράνε, γίνανε δύο πέναντι που δεν τα έδωσε ο Βίδη. Αυτό είναι άλλο. Έτσι τον βολεύει τον άνθρωπο τώρα. Τι να τον κάνουμε. Αυτό δεν μα υπέρε να το λέμε. Εντάξει. Απόψη. Καραγιώζη. Λοιπόν, να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Κοίταξε. Τα φιλικά τελείωσαν για τον ΠΑΟΚ. Τώρα αρχίζει το πρωτάθλημα, έτσι. Έτσι. Να σου πω ένα μειονέκτημα που έχει, που κατά τη γνώμη μου έχει ο ΠΑΟΚ. Ότι δεν έχει παίξει μεγάλο παιχνίδι. Δηλαδή, όπως η ΑΕΚ που έχει δώσει μεγάλα παιχνίδια και έπαιξε παίξει ντέρμπι σχεδόν, ας πούμε. Και ναι. Δεν έχασε κανένα. Έχει παίξει μεγάλα παιχνίδια στην Ευρώπη, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει κανένα μεγάλο παιχνίδι. Και δεν έχει πάρει φυσικά. Έπαιξε δύο που έπαιξε κάτω με ΑΕΚ Ολυμπιακό, τα χάσε. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει στα παιχνίδια με Ολυμπιακό και με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό, μην τον υποτιμάς. Γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει και γκολ με συντούμα και άμα σου κάνει το 0-1 μετά αρχίζουν και αλλάζουν τα γράμματα. Έχεις δίκιο, είναι μάτσι υψηλού ανταγωνισμού. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει τέτοιο μάτσι. Γιατί δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ. Mm. Γιατί δεν έχει την εμπειρία για το μεγάλο παιχνιδιό, ας πούμε. Το ότι υπερτηρεί αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, είναι αναφεσβήτητο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά μην ξεχνάς ότι μεσοεπιθετικά ο Ολυμπιακός, αν βρει, ξέρω που θα βρει και ένας χώρος, γιατί δεν θα μπορεί ο ΠΑΟΚ να πιέσει ψηλά όπως πιέζει τις άλλες ομάδες μέσα στην Τούμπα, ας πούμε, κάτι. Εξάντες και κάτι, ξέρω. Θα το κάνει, αλλά πολλή ώρα. Ναι. Ανά τρίλεπτα θα το κάνει, πιστεύω. Α, μπράβο. Οπότε δεν γίνεται από 15 λεπτά pressing, δεν γίνεται. Αυτά που λέει για 2-0 και 3-0 και 4-0, αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εντάξει, ναι, δεν έχει το τριποτσέρι τώρα να πρεσάρει, έχει άλλους παίκτες. Για μένα ο Πάο ανεβαίνουν, βέβαια. Πρέπει να το πάει λαού το παιχνίδι και να εφαρμόσει τα τακτική του Χιμένεθ. Να το κλέψει καλύτερα, α πούμε. Να τον βγάλει τον Ολυμπιακό έξω από την περιοχή όσο μπορεί, ας πούμε, και να τον χτυπήσει κόντρα καλύτερα για μένα, γιατί έχει αργά βάκου ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι αυτή η τακτική θα είναι καλύτερη, γιατί αν πάει να τον πιέσει από την αρχή, ανεβεί ψηλά, και του βγάλει μια κόντρα Ολυμπιακός με τον Μάρι Μπαράν, που είναι γρήγορος και τριπλέρ και κουλτζής, ας πούμε, τρεχαγεί. Και τώρα, ο Βιερίνια που θα παίξει αριστερό μπακ, πιστεύει εσύ Κωστή ότι μπορεί να τον κρατήσει ο Μάρι? Δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί. Αμυντικά. Εσύ είναι η άποψη ποια είναι? Εγώ λέω μη δεις κανένα αριστερό back κρέσπο και εξτρέμο Βιερίνια, να πούμε, σε αυτό το μάτσο. Μα αυτό αλλάζει τη... Το πάει εντελώς άμυνα και ο Βιερίνια τα μέτρα κάτω από τη σέντρα να τα παίζει. Πολύ σωστή. Να ξεκινά. Εγώ το βλέπω δηλαδή και... Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να ρισκάρει σε ένα τέτοιο μάτσο το Βιερίνια εξτρέμ. Δεν το αλλάζει. Ούτε εγώ θα το άλλαζα. Θα πετάξω τον Κρέσπο και τέτοια. Δεν θα τα άλλαζε. Εγώ πιστεύω ότι ο Γκαρσία θα χτυπήσει την πλευρά του Βιερίνια. Γιατί θα του θεωρήσει ότι εντάξει, δεν είναι αμυντικός άνθρωπος. Πώς το κάνουμε, Δημήτρη? Τώρα... Με ποιον θα το χτυπήσει? Με ποιον? Με τον Μάριν. Με τον Μάριν. Θα χτυπήσει την πλευρά του Βιερίνια, εγώ έτσι φαντάζομαι. Ναι. Δηλαδή και εσύ και εγώ, αν ήμουν ο προβασιτές του Γκαρσία, νομίζω αυτό είναι απλό δηλαδή, ας πούμε. Μάλιστα. Εκτός κι αν ο Λουτσέσκου κάνει ντουμπλαρίσματα, ξέρω εγώ, με τον Κρέσπο του Βιερίνια, το δίνει βοήθεια, ή ξέρω εγώ, το εξάρι, το ξέρω εγώ, το δίνει βοήθεια στο Βιερίνια. Ξέρεις από αυτό το μάτς πόσο λείπει ο Κάτσε? Πολύ, πάρα πολύ. Ε, πάρα πολύ. Χαμάλις εκεί του Βιερίνια.
Αχα, μπράβο. Σκουπιδιάρη. Σκουπιδιάρη του Βιερίνια. Σαν μπακ εννοώ, ε. Ναι, βέβαια, ναι. Σε επαναφορές μπαμ τις χαμηλές, θα τις κόβει και μια πάσα και πάμε πάλι. Και ξανακόβω ναι. Και μια πάσα μικρή και πάμε πάλι. Και ξανά αυτά... μάνα το ίδιο. Ποιος μπορεί να το κάνει, το κάνει ο Κάνιας. Ο Κάνιας σκατοδοχείο είναι. Κακώς κρατήσαν τον Κάνιας και διώξαν τον Κάτσε. Φυσικά το ρατσιστό μου τραγεί. Αλλαγή ανάποδα δεν πρέπει να κάνουν. Έπρεπε να δώσουν. Κατάλαβε. Κάνιας να δώσουν. Ούτε ο Σάκο μπορεί να είναι χαμάλης. Όχι. Όχι. Δεν μπορεί. Ο Σάκο είναι... στα μικρά μάτς είναι. Θα πηγαίνει πιο μπροστά. Στα λίγα μέτρα. Στα λίγα μέτρα. Με το ύψος του να παίρνει τις κεφαλιές. Εντάξει. Θα γεμίσει την περιοχή να σκοράρει. Δεν είναι για χαμηλά. Μπορεί... Τρέξε χιλιόμετρα, πάρε μέτρα, ντούμπλαρε στα πλάγια, κόψε δώσε, φύγε 30 μέτρα, ξανά έλα πίσω. Πάει, τελείωσε, δεν έχει τέτοια. Ναι, γιατί δεν έχει παράδειγμα ένα χάπα, ας πούμε, σαν το Σιμόες που είναι σκύλος που έχει τα τρεξίματα πάνω κάτω, ας πούμε, για τα κοψίματα. Αυτό ήταν ο Κάτσε. Στα ντέρμπι θες τον χαφ που είναι σκύλος. Και στον ΠΑΟΚ χαφ σκύλο δεν έχουν. Βέβαια, σκύλο χαφ δεν έχει και ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει σκύλο. Είναι πιο δυναμική, είναι, αλλά είναι πιο αργή, ας πούμε, του Ολυμπιακού. Αργή, δυνατή, ψηλά, καλή. Ναι, εγώ ναι. Τον Ολυμπιακό μπορεί να τον φοβηθώ από το ζιλέτ και τον ταξίδι στο κεφάλι. Μη μου κάνουν κανένα γκολ στα στημένα. Και ο Σισε και ο. Εκεί τον Ολυμπιακό τον υπολογίζω σαν ΠΑΟΚ. Εσύ με ποιον ξέρει. Χαμηλά, χαμηλά τον έχω. Ναι. Ψηλά στα ναι. Στημένα, αν δώσει ο ΠΑΟΚ στημένα, θα έχει πρόβλημα. Στον αέρα είναι δύσκολο. Εντάξει. Δεν μου λες... Και αριστερό μπακ θα βάλει τον Χατζησαφή, δεν θα παίξει ο Κούτης, ό,τι λένε. Και ο Χατζησαφή και ο Φοέ είναι καλύτερα για τον Ολυμπιακό που δεν παίζει ο Κούτρης και ο Φορτούνης. Ο Κούτρης και ο Φορτούνης είναι... Ο Κούτρης γιατί δεν παίζει. Σάπτη είναι και οι δύο. Μη δεις κανένα Χατζησαφή Κούτρη όλη την πλευρά. Σάπτη εγώ αυτό είναι. Σου λέω από τώρα. Ο μπροστά εξτρέμ να είναι ο Χατζησαφή. Ο Κούτρης αμυντικά είναι σάπιος και ο Φορτούνης γενικά είναι σάπιος. Κακό για τον ΠΑΟΚ που δεν παίζει ο Κούτρης και ο Φορτούνης. Ναι, ναι. Καλό. Κακό για τον ΠΑΟΚ. Εγώ για μένα είναι καλό. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε. Στην πιο ερωτική πόλη που έχει γίνει Θεσσαλονίκη κοινωνία ώρα 0. Σαν την ταινία του Φωτόπουλου. Η Θεσσαλονίκη είναι κοινωνική και αισθησιακή πόλη. Και μπάλα λέτε ό,τι θέλετε. Δεν έπαιζε ο Φωτόπουλος στην κοινωνία ώρα 0. Αδιάβαστη. Όχι, κολονάκι ώρα 0. Συγγνώμη κύριε Ραπτόπουλε μου. Δηλαδή, δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε, γιατί είστε τόσο σίγουρος που μιλάτε. Σας πήρε πριν μερικές γραμμές ένας ακροατής και σας είπε να το παίξει 4-0 και τον είπατε παίξει το 2-0. Ναι. Δεν μου λέτε να βάλω το κόκκινο ματής στο 2-0 τελικό σκορ. Τι λέτε, θα το χάσω ή θα το κερδίσω διπλό. Εγώ λέω μου 2-0, το οικιάστε. 2-0 το κόρτο, μα το παίζω. Με τον Κυρσάμα σε ποιο ξενοδοχείο θα βλέπετε το μάτς. Γιατί εδώ αποκλείεται να έρθετε. Θα είμαστε στο γνωστό ξενοδοχείο, σας περιμένουμε το Σαββάτο με τον κύριο Σάββα να έρθετε. Ξέρετε πού δεν χρειάζεται. Να πούμε το βράδυ. Στην είσοδο της πόλης. Έγινε. Έτσι, λίγο πιο κάτω, ξέρετε εκεί. Να φέρετε και τον κουμπάρο σας, λοιπόν, κύριο Σάββα. Θα τον φέρουμε. Κύριε... Ναι. Δύο-τρεις ερωτησούλες θέλω να κάνω, κύριε Ραπτόπουλε, και θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Δεν μου λέτε. 2 η ώρα τα χαράματα στη Θεσσαλονίκη, οι ακροατές σας μήπως ξέρουν να μας απαντήσουν το ημικύκλιο στο κόρτερ, πόσο είναι η γραμμή του ημικυκλίου. Δεν ξέρω, πιθαγόρια θεωρήματα δεν ξέρω. Μα δε, πιθαγόρια θεωρήματα δεν ξέρετε. Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Το τώρα 2 είναι. Κοιτάξτε, επειδή πήγα προχθές λόγω του τριεμέρου, έφυγα από την Καστέλα και πετάχτηκα μέχρι τη Λαμία. Ήθελα να δω τον αγρότη Λιανοκλαδίου. Επειδή εσείς έχετε πολύ καλές δημόσιες σχέσεις και εσείς και ο κύριος Στέφανος, ήμουνα στην κερκίδα των επισήμων και ήταν ένας κύριος δίπλα μου, έπιανε το κεφάλι του. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο. Και εκείνη την ώρα σημείωσε ο Πέλκας το 1-0. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Πασχαλάκη αύριο τι κοινό έχει ο κύριος που ήταν δίπλα μου στα επίσημα με τον κύριο Πασχαλάκη και τον κύριο Παπαδόπουλο, τον τερματοφύλακα της Λαμίας. Και μη μου πείτε ότι παίζουν και οι δύο στην ίδια θέση και οι δύο είναι 1-90. Γιατί ξέρετε το 2070 τι θα πει ο εγγονός στον παππού του, τον Παπαδόπουλο, τον τερματοφύλακα, κύριε Παπαδόπουλο, κύριε Ραπτόπουλε. Τι θα πει.
Έλα ρε παππού τώρα, μη μας διηγήσε παραμύθια. Εδώ σε έβαλε γκολ με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής ο Πέλκας που είναι 1,65. Και ο άλλος δίπλα στον οδηγό του Κυρσάβα στην Κερκίδα έπιανε το κεφάλι του. Τι σήματα είναι αυτά κύριε Ραπτόπουλε, μήπως ξέρετε εσείς? Μόρς. Είναι σήματα Μόρς. Ναι. Σκάσανε. Ναι. Σκάσανε. Αυτό λένε οι παοξίδες οι ρεπόρτερ. Σκάσανε. Άντε ρε παιδιά, ένα πρωτάθλημα είναι. Δώσ' το αυτό, δώσ' το και του χρόνου. Τι έγινε δύο χρόνια. 44 αφού έγινε. Άσε καημένε. Να πάρει και κάποιο άλλο. Έλα φίλε. Έλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Γεια σου Στέφανε, γεια σου Κουστίν. Γεια σου. Είσαι όχι, είσαι από πού? Ταξιτζής είμαι. Ταξιτζής είσαι, ε. Θεσσαλονίκη, πάμε. Ναι, πού έχεις πιάτσα τώρα, πού είσαι, ας πούμε τώρα, σε ποια περιοχή? Καμάρα. Καμάρα. Κυκλοφοράει καμιά γάτα γη? Τίποτα. Πάπα. Το βράδυ δεν κυκλοφορούσε τίποτα. Τελείωσε τώρα, δύο μέρες. Κωστή και Στέφανε, πήρα την ευκαιρία. Πες. Το πιο προηγούμενο που μίλησε για την ΑΕΚ, εξής φαντάζομαι ήταν. Μπορεί, ναι, για πώς παρουσιάζονται, τι είναι η Μάντσεστερ, είναι αυτή, η Τσέλσι είναι. Ο καθένας στην ομάδα του την αισθάνεται Λίβερπουλ και Μάντσεστερ και Μπαρσελόνα. Τι να κάνουμε. Μάλλον κάτι τέτοιο. Αυτοί το έχουν το χαμένο το παιχνίδι από τα αεροδρόμια ακόμα. Ξέρω τι σας λέω. Έχω άτομο που δουλεύει στον ΠΑΟΚ, δεν σας τα λέω τυχαία. Και εγώ έχω άτομο που δουλεύει στον ΠΑΟΚ. Χαμένο το παιχνίδι. Αλλά άμα σε πω ότι με άτομο που δουλεύει στον ΠΑΟΚ θα φρικάρει και δεν το λέω. Πέστε μου, δεν θα πω τίποτα, θα σας πω κάτι άλλο. Δεν θα πω τίποτα. Εμένα στο ναι. ΠΑΟΚ μου είπε άτομο που δουλεύει ότι το πρωτάθλημα είναι της ΑΕΚ. Τι να σου πω τώρα εγώ. Όχι, άλλο θα πω. Άλλο, κάτι άλλο. Αυτή εδώ, σαν μεγάλη ομάδα, πού κάνανε έναν τέρπι? Για πες μου, έναν τέρπι. Τι κάνανε τέρπι, ποιος έκανε τέρπι? Για ποιον μιλάς? Τι τέρπι έχει κάνει? Το σκοτωμένο Ολυμπιακό. Για ποιον μιλάς? Εδώ θα πάνε, αν μέσα στην Τούμπα πάρουν έστω και χ, θα τους παραδεχτώ να πάρουν και τηλέφωνο να πούμε πράγματος. Και το χ ακόμα. Για τον Ολυμπιακό μιλάς? Για την ΑΕΚ μιλά, ποιον Ολυμπιακό? Γιατί να μην πάρει η ΑΕΚ, αφού μπορεί. Τίποτα δεν θα πάρει η ΑΕΚ, σας το λέω τώρα. Να μην πάρει κανένα τίποτα, ας το πάρει ο ΠΑΟΚ, παρακάτω τώρα, ας πούμε. Τι ΑΕΚΣΙΣ ή ΠΑΟΚΣΙΣ τώρα, τι είσαι? Όχι, ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι, ΠΑΟΚΣΙΣ. Και γιατί κατηγορείς αυτό που πήρε από την ΑΕΚ, ας πούμε? Έτσι αισθάνεται στο λέτε. Και θα έρθει η Τσέλσι. Είχα την ομάδα. Εντάξει ρε. Είχα την ομάδα για τον εαυτό του. Αλλά η προκτήσεις λίγο. Έρχονται να σφίξουν το topic control αρχίζει. Σφίξανε οι κόλλοι σας λίγο. Γιατί να μην κάνουν, αν είναι έτσι, γιατί να μην κάνουν, αν έχουν... Να δω εσύ και εσύ τότε τα δικά σου, επίσης όρις. Ουδέτερος γιατρός, θα πάρει από όλους δείγματα. Πώς θα γίνει, για... Δηλαδή, δεν καταλάβω, ένας γυμναστής δίνει φαν το άλλο σύφι. Δεν πίνουν και ίδιο, δεν ξέρουν τι έχει ο καθένας. Να κάνουν και στο ΠΑΟΚ. Φυσικά. Δεν κατάλαβα, φίλε. Όχι. Γιατί δεν να... δηλαδή πρέπει να. Δηλαδή, εσύ αισθάνεσαι ότι η δικιά σου ομάδα είναι καθαρή, ας πούμε? Δεν πετάει. Η δικιά μου ομάδα φέτος θα το πάρει το πρωτάθλημα, ό,τι και να κάνουν. Γιατί το βλέπω ότι σε Αθήνα οι τρεις γλύφονται μεταξύ τους. Βράζουν να τα λέμε και στην Αθήνα. Τι σε νοιάζει τώρα εσένα? Άσου να γκρινιάζουν. Δηλαδή, δεν νοιάζει για την Αθήνα καθόλου. Ναι, αλλά τίποτα. Αυτό αναφέρει. Θα χάσουν από το αεροδρόμιο. Αυτό σε ασχολείσαι. Το αναφέρω γιατί μίλησε με έναν τρόπο, λες και θα έρθει η Τσέλσι στην Τούμπα. Έτσι αισθάνεται ο άνθρωπο ότι είναι η Τσέλσι τώρα αυτή τη στιγμή. Θα το χαλάσει η κατήρηση. Ρίξω ένα 5 γκολ και βούλο. Σε τον ανάπομαι. Αυτό είναι λες. Δεδομένο. Έτσι. Πέντε δεν λέω, για πέντε δεν μιλάω, αλλά δύο γκολ θα φάνε μέσα στην Τούμπα για οπωσδήποτε. Εντάξει. Όπως το ΆΚΑ. Άσε το ΆΚΑ. Το ΆΚΑ. Άστο. Εδώ είναι το μάτς μπροστά μας στην Τούμπα. Τους έχουμε και τους δύο μέσα στην Τούμπα και κάθονται μιλάνε ο ΠΑΟΚ. Αυτό θα πάρει και τι θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, για ποια ομάδα μιλάνε, για την Ξάδη μιλάνε. Ε, τι να κάνουμε τώρα, ο τελικός είναι στη Τούμπα για το πρωτάθλημα. Αυτό δεν είναι όλο το πρωτάθλημα, εκεί είναι. Κοντά μας, εγώ θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο μετά το μάτς και θα σας το πω. Να πάρει σε περιμένω. Εάν πάρει χι η ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα, θα πω συγχαρητήρια, είναι η καλύτερη ομάδα. Και το χι μια χαρά είναι να το πάρεις. Αν το πάρει, θα πω είναι η καλύτερη ομάδα, αυτό λέω. Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το χι. Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ και με το χι πρωτάθλημα παίρνεις. Τι στεναχωριά σου. Έτσι δεν είναι, Κώστα μου. Τζαγκέψαν όλοι. Εντάξει ρε. Τσαγκή γυναίκα. Καθένας βλέπει ό,τι αισθάνεται και ό,τι αισθάνεται βλέπει. Ανάποδα το πάνω. Καλημέρα φίλε. Εντάξει. Ντόπινγκ και ντόπινγκ. Πάμε. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς το. Λοιπόν. Δάσκαλος. Θέλω να πω, ας πούμε, για τον φίλο που λέει ότι βλέπουμε την ομάδα μας Μπαρτσελόνα. Για τον αυτόν που λέει, τον Παοξή που λέει ότι θα χάσει 4-0 Ολυμπιακό στη Τούμπα και θα χάσει 2-0 χωρίς να έχουν γίνει τα παιχνίδια. Και έχοντας παίξει ο ΠΑΟΚ 15 παιχνίδια που έχει κάνει 15 σερί νίκες, ας πούμε, πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν έχει παραρτήματα, όπως η ΑΕΚ, ας πούμε, αναφέρει για τη Ξάνθη.
Ο ΠΑΟΚ μέσα στη Ξάνθη στο πρώτο γύρο πώς κέρδισε 1-3. Με Λιμιό και το Κουλούρι. Και ο Λιμιός τώρα έχει να παίξει από το Μάιο του 99 και ο Κουλούρις από το πριν 5 αγωνιστικές. Και αυτός αισθάνεται ότι έχει τη City για ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Το ίδιο είναι. Ναι, ας πούμε λέει για τη Ξάνθη ότι είναι παράρτημα της ΑΕΚ που η Ξάνθη μέσα από τη Γάτια ξεσκίστηκε για να μας κερδίσει. Και έληξε 1-1 με το ζόρι στο 90, άμα θυμάσαι. Ναι. Έτσι είναι, δεν είναι. Ναι. Ωραία. Άρα, ξεσκίστηκε και με τον Ολυμπιακό η Ξάνθη. Και με τον Ολυμπιακό. 1-1 έφερε. Α, μπράβο. Και πώς γίνεται η Ξάνθη να είναι παράρτημα της ΑΕΚ ενώ μας έκοψε βαθμούς. Και με τον ΠΑΟΚ να μην είναι παράρτημα, που έληξε 1-3. Με την Ξάνθη με αυτόν τον γκολ, με γκολ πλήξιμο του τερματοφύλακα. Ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα, για τον. Πώς το λένε, εκείνον τον. Σε μεγάλη και τον παππού που πέραν την Κατερίνα για τον Αγγλίδη. Δεν τον υπερασπίστηκε. Ναι. Δεν πήρε ακόμα. Δεν θέλω να τον υπερασπίστηκε κάτι άλλο, αλλά τον ανέφερε ως καραπαπά. Για τον κύριο Μίνο και τον γιο του Σαββίδη, τι έχει να πει, ας πούμε, και όλους αυτούς που φανατίζουν τους οπαδούς. Δηλαδή, ο κύριος Κώστας, τι είπε, κάτι λάθος. Εσύ πιστεύεις κάτι... ότι ο Παοξής στη θύρα 4 φανατίζεται από τον, Μίνο και από τον γιο του Σαββίδη? Δεν νομίζω. Παθιά ανοιχτωμένος είσαι. Δεν είπα απλά, ξέρετε κάτι, και για το ΠΟΚ αυτό και για την Αθήνα, την Ηνωμένη κτλ. Εγώ πιστεύω ότι δεν ισχύουν όλα αυτά, γιατί άμα κάτσει να ζει στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι λογικό. Λοιπόν, άκου. Ούτε ο γιος του Σαββίδη με τον Μίνο μπορούν να φανατίσουν τη θύρα 4. Ούτε ο Καράπαπας με τον, πώς το λένε, τον Μαρινάκη μπορούν να πείσουν τη θύρα 7 ότι αδικήσαν τον Ολυμπιακό. Ότι ο Ολυμπιακός χάνει το πρωτάθλημα από αδικία. Κανένας δεν μπορεί να πείσει. Δεν υπάρχουν ηγέτες ούτε σε ομάδες, ούτε σε κόμματα. Ούτε σε... στις θρησκείες επάνω. Δεν υπάρχουν ηγέτες. Δεν υπάρχουν ηγέτες. Όσο υπάρχει το Instagram, το Facebook και τα παιδιά σήμερα έχουν ενημέρωση και άποψη, χαίρομαι που δεν υπάρχουν πλέον λαϊκιστές. Ο κόσμος τους λαϊκιστές σιγά σιγά τους βάζει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Στο κάλαθο των αχρήστων. Στο κάλαθο. Να πω και δύο ερωτήσεις ακόμα έχω. Για τον Αριανός δεν είναι ο Στέφανος. Ναι, παίζουμε, εγώ είμαι, ναι. Μπάσκετ βλέπεις καθόλου? Όχι. Τι να βλέπεις? Δεν βλέπω καθόλου μπάσκετ στον Άρη. Άρη μπάσκετ, το ευρωπαϊκό το βλέπω, παρακολουθώ. Ήθελα να σε ρωτήσω για την Άγκη, το τελικό που σου φάνηκε το παιχνίδι. Θα σου πω ότι είδα το τελικό του μπάσκετ. Ναι. Κάτι που δεν το περίμενε κανείς ούτε στην Άγκη. Ήταν τρελά τα ποσοστά της ευστοχίας. Κατάλαβες. Όλα τα σουτ γράφανε. Ήταν... Δεν μπορεί τώρα να έχει 82% τρίποντα. Κοίτα, κοίτα, εντάξει, τα τρίποντα ήταν μέχρι την δεύτερη περίοδο. Εκεί, ναι, μέχρι την δεύτερη περίοδο. Μετά πέσανε τα ποσοστά. Ο κοντός 145 συν. Ναι, το βρήκε το over. Συν 10,5 έδινε για βάντζο στην ΑΕΚ, το πήρε, ας πούμε. Αλλά... δυο στην Κίνα τα πήρε ο κοντός. Δεν μπόρεσε να φύγει ο Ολυμπιακός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα καθόλου. Ούτε καν πέρασε μπροστά. Αν έφυγε 7-8 πόντου, θα το έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Μετά δεν γυρνούσε. Και ακόμα μία ερώτηση. Πιστεύετε ότι το πρωτάθλημα θα κρυφθεί στα επόμενα 3-4 παιχνίδια ή θα πάει μέχρι το τέλος? Για ποιο μιλάτε, για το ποδοσφαιρικό? Ναι, για το ποδοσφαιρικό εννοώ, για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θα τρώμε το ΣΑΕΚ, Τρίπολη ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι ο τελικός του πρωταθλήματος. Όλα δηλαδή, τα άλλα είναι δεδομένα. Ότι η ΑΕΚ θα περάσει μέσα στο περιστέρι. Εκείνη είναι no bet, δεν παίζει κανένα τίποτα. Ούτε καν αν η ΑΕΚ τραυματίσει, αν η ΑΕΚ τραυματίσει και ο ΠΑΟΚ κερδίσει, δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Το μόνο κρίνει το πρωτάθλημα, αν η ΑΕΚ τραυματίσει δηλαδή. Αυτό τίποτα άλλο, φέρει κάποιο χ. Δεν ξεχάζει εσύ αυτό τον γκολ. Ναι. Γιατί? Έτσι. Του ήρθε του Κώστα. Του ήρθε εμένα. Και με την Δυναμό τι πιστεύει ότι θα γίνει, Κώστα? Αν ήταν έξυπνο ο. Τι πράγμα, ο. Με την Δυναμό τι θα γίνει. Παράταση. Πιστεύω ότι η Άκη θα βάλει ένα γκολ. Άμα βάλει γκολ η Άκη, να ξέρει, έχει περάσει. Παράταση. Δεν έχει παράταση. Άμα το βάλει τον γκολ η Άκη, πέρασε. Παράταση. Αν πάει παράταση αυτό το παιχνίδι και παίξουμε 120 λεπτά, θα γυρίσει από ταξίδι από Κίεβο και παίξουμε μέσα στον Ατρόμητο. Δεν παθαίνουν τίποτα αυτοί. Εσείς θέλατε να συνεχίζετε στην Ευρώπη. Δεν σας φταίει κανείς. Γι' αυτό παίξει γκολ χάρη Ισαία. Παίξει αυτόν τον γκολ χάρη Ισαία. Άμα πριν την παράταση. Έγινε, παιδιά. Πάμε όση μήνα στη γραμμή. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πρέπει να φοβάται αυτό το μάτς. Εντάξει, τι να φοβηθεί ο ΠΑΟΚ, φίλε. Ο ΠΑΟΚ σε λέει, κάνα θλάσσι του μπακάκι εκεί στο Κίεβο, λίγο σιμώες, κάνα δάχτυλο να χτυπήσει, τέτοια.
Μα το έβλεπα στο καφενείο το πρώτο μάτς, ρε. Υπαξίζει η σηκώνα, όταν έφυγε καμιά κόντρα, ξέρω εγώ, Σιμουέζ έπεφτε κάτω. Άιντε, λέει, πάει ο Σιμουέζ με φορείο. Ευχόταν με φορείο. Κάτσε, ρε, παιδιά. Καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι κι αυτοί. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου. Καλώς τα Πασόκια. Δικέ μου πρίγκιπας Στέφανες. Πρίγκιπας εγώ. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Μόνο. 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 Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Αυτό που λέει. Η Ελλάδα ανήκει στους Πακιστανούς. Και, και ο ρηκτός πλούτος της Ελλάδας. Α, τώρα το θυμήθηκες εσύ. Ναι. Τώρα που έρχονταν οι βάρκες με έλεγες ας τα παιδιά να περάσουν. Τώρα όμως που έρχονται οι Πακιστανοί εδώ πέρα και χτυπά τον Όμιλο Μετρόπολης, θα μιλάς πακιστανικά. Τελείως. Αλλά αυτό που λέει. Μάλιστα. Ξέρεις γιατί πήρα απόψε, δεν είχα σκοπό. Ναι. Πρώτον να μιλήσω στον Στέφανο, παρακαλώ. Γιατί έχω καιρό να μιλήσω. Ορίστε. Δεύτερον, είπες μια αλήθεια απόψε. Μόνο μια είπε. Αν ήταν ο Κάτσε την Κυριακή. Απόλυα μεγάλη. Ναι. Όταν σου έλεγα εγώ, κατέστρεψε την ομάδα ο φίλος σου. Τρεις έδωσε στην Τουρκία. Τζαβέλα, Περέρα. Κάτσε άλλους τρεις κασισαίες στον Ατρόμητο. Θυμάσαι καθόλου τον Τζαβέλα και τον Περέιρα τώρα πια. Σιγά μην τους θυμηθώ. Και μου λες σου πήρε κύπελο. Ναι. Αν τα Χριστούγεννα. Κάτσε πουληθεί κανένα 2 εκατομμύρια τι θέλες. Θα πάρει ο Πάοκ φράγκο μου φέρετε. Δεν ξέρω όσο θέλεις πάρει. Τότε τι θέλες για το Κάτσε και για τον Ίβιτς. Καταρχήν το Κάτσε. Εγώ το στήριξα όσο κανένας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ το στήριξα. Άμα ρωτήσεις το Κάτσε λοιπόν και του πεις σε γιατί στήριξε κανένας ούτε από τα μίλια. Με... θα σου πει μόνο ο Ραπτόπουλος θα σου πει. Σιγά να μην σε πει μόνο ο Ραπτόπουλος. Μόνο ο Ραπτόπουλος θα σου πει. Ραπτόπουλο, αυτό που σου λέω. Στήριξες τώρα εσύ τώρα. Λοιπόν, ναι. Κοίταξε να δεις, εσύ όπως απόψε είπες, αν έχω συμφέρον και Χρυσή Αυγή θα γίνω. Φυσικά θα γίνει, γιατί ξέρεις τι. Τον αρχισυντάκτη τώρα το Μετρόπολης το λένε Γιουσούφ Αχμέτ Χασάν τώρα εδώ πέρα. Είναι κάποιο αφεντικό. Ναι, αυτό ναι. Τώρα άρχισε να υδρώνει λίγο τώρα ο πισινός του, κατάλαβες. Και αυτός είχε δικαίωμα να φορέσει όποια μπλούζα ήθελε. Ναι. Από το πάμε έτσι. Ναι. Λοιπόν. Είδες τον Κάτσε στα Γιάννενα. Τον είδες. Στη Λάρισα. Δεν τις είδες. Άσο 2-5. Τον είδες. Εγώ τι σου είπα. Κάτσε ακόμα. Φάει τον Κάνια στη μάπα εσύ. Φάει το ροφό. Το ροφό. Μα εγώ δεν τον έδιωξε το παιδί αυτό. Στο έλεγα εγώ. Ναι, αλλά φώναζες. Τι. Όχι, όχι. Είναι Αλβανός και έκανε. Όχι. Όχι. Ειλικρινά στο λέω, σορκίζομαι και στα τρία παιδιά μου. Για τους παοξίδες λέω, ρε. Ναι. Εγώ το Κάτσε το συμπάτησα και το συμπαθώ και εύχομαι να φτάσει πολύ ψηλά. Τον έκανες γαμπρό στην κόρη σου αν είχες. Βέβαια. Δεν έχω κόρη. Αν είχες. Πώς. Τον έκανες δεν, γαμπρό, δεν έχω πρόβλημα. Μια χαρά τον έκανα. Δεν είχα πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο. Εγώ θέλω την Κυριακή. Τι θέλεις. 1-0. Με 2 μέτρο φσάιτ. Και όχι με κεφαλιά, με το χέρι. Όπως ο Θεός έβαλε στους Άγγλους τον γκολ. Τραβηγμένος. Εκεί αυτό είναι. Θα τους κάνεις λιώμα. Λίγο πιο συμμαζημένα. Με ένα πέναλτι που ήταν δεν ήταν, ας πούμε. Λιώμα, λιώμα, όχι, έτσι, έτσι όπως τόσο το λέω. Τόσο κακός είσαι δηλαδή, ε. Κακός, ε. Κατάλαβες. Είσαι εκδικητικός, ό,τι σου κάνω θες να το κάνεις. Βέβαια. Πώς δεν είσαι καλός χριστιανός τότε. Δεν μου έκανε, δεν μου έκανε εμένα. Πώς δεν σου έκαναν. Κάναν σε όλους. Ναι, σε όλους. Τώρα μην τον γενικό. Και θα τους πω. Ο εκαθαριστής, ο γενικός εκδικητής όλου του πρωταθλήματος. Και ξέρεις τι θέλω, τι θέλω. Να απαντήσει ο Γιώργος Σαββίδης. Τι θέλει. Να του πει του Θεοδωρίδη, κάντε ομάδα, ρε, μην ασχολείστε με τους διαιτητές. Σ' αρέσει, ε. Πόσο θα ευχαριστεί γιατί αυτό ο Πάσο Ξύσπα. Δεν μου λε. Κατά τα άλλα, τι πιστεύει για τον Άρη. Ορίστε. Τι πιστεύω για τον Άρη. Ποδόσφαιρο. Το Σεπτέμβριο θα σε πω. Μπάσκετ, άστο. Όχι, όχι, θα σε πω. Μάλλον όχι Σεπτέμβριο, θα σε πω. 20 Ιουλίου, αν θα πέσει καμιά υπογραφή, να έρθει κάποιο με λεφτά. Τα υπόλοιπα α, ναι. Δεν υπάρχει ομάδα. Αυτό συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Άμα δεν βρει λεφτά και. Ναι, όχι, άμα τί... δεν βρεθεί τώρα κάποιο που είναι μαγαζί γωνία και θα είναι στη Σούπερ Λίγκ Άρης, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει. Η χρονιά είναι κομβική. Το καλοκαίρι. Γιατί θα ανέβει, εγώ το πιστεύω. Βρε, όχι το πιστεύει, είναι ανεβασμένο παρακάτω. Θυμάσαι, Στέφανε. Ναι. Ένας που βγήκε μια φορά στο τηλέφωνο και μας είπε εσύ ήσουν ναι. Ο Ραυτόπουλος, ποιος άλλος ήταν ο γιατρός, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων ναι. Είχε πει, βάζω στοίχημα μου όποιον θέλει ότι ούτε ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα, ούτε ο Άρης θα ανέβει, ναι. Ούτε ο Ηρακλής θα ανέβει. Όχι, όχι.
Δεν το είχε πει έτσι. Ότι και οι τρεις, ότι βάζει στοίχημα ότι και τα τρία πρωταθλήματα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Έτσι είχε πει. Ναι, όχι ότι θα ανέβει ο Άρης, θα ανέβει. Μπορεί να είναι δεύτερος όμως, για πρωταθλητές. Κατάλαβες. Α, ναι. Και στη Γάμα Εθνική, ο Ηρακλής δηλαδή. Ναι. Και κανένας δεν τόλμησε. Κανένας δεν τόλμησε. Ναι, και οι τρεις πρωτιές, ας πούμε. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής. Και είπε έστω και ένας άμα περάσει από τους τρεις. Ναι, και ένας να μην το πάρει. Ναι, και ένας να μην το πάρει. Οι δύο να πάρουν και ένας να μην το πάρει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εκεί όλα θα πάνε καλά. Η ομάδα είναι σε καλό δρόμο, αυτό που λέει. Και οι Πειραιώτες θα έρθουν και χωρίς το υδρόσιο θα το πάρουμε το παιχνίδι. Αυτά για απόψε. Γιάννη Κυρί, τι είναι φίλε μου. Δεν είναι. Δεν είναι. Όχι. Α, εντάξει. Θα δώσει φιλιά στη Φόφη. Τι κάνει η Φόφη μου να πει. Θανάση Σερσέμι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φόφη είναι. Ο Μπραντ Πιντ. Τι θα κάνει, μου. Πάμε. Φόφη. Ωραία γυναίκα. Ωραία γυναίκα. Κούκλα. Όπως κάνει ο Πρίγκιπης στο γκολ του 83 είναι το στόμα της να πω. Καλημέρα. Δεν κοροϊδεύουμε κακοτεχνίες. Τι κακοτεχνίες. Ναι. Ορίστε. Ναι, ναι, πε. Λοιπόν. Ο Φορτούνη θα μπει στο 80 και να μα κάνει, κάνει ζημιά γιατί έτσι σκέφτεται ο προπονητή του και ο γάλα προπονητή. Θα είναι ξεκούραστο. Ο Φορτούνη είναι άχρηστο και έχει καταρακώσει την εθνική. Γι' αυτό η εθνική πάει κατά διαόλου και αποκλείστηκε από το Μουντιάλ. Ναι. Το μάτσα λήξει 3-1. Το υπογράφω και βάζω στοίχημα και θα βάλω ένα. Εγώ έχω σε αντίπιση. Εσύ ξέρετε το Κόρδοπα, εγώ έχω σε αντίπιση μοντέλο 2005. Καλό. Και βάζω σε όποιον αεξή θέλει και σε όποιον γάβρο θέλει. Το μάτσα το δω με γάβρου εξαδέρφια μου. Θα το δω εδώ. Και όταν θα έρθω στη Θεσσαλονίκη, 11 του μηνό θα ανεβαίνω. Θα τα πω από κοντά στο Αυτόπουλο στη Μαρμίτα. Θα σε στείλω εγώ στον κόκκινο να. Σε πάει σε καλά εστιατόρια, σε στείλω εγώ. Σε Black Angus. Τα καλά εστιατόρια είναι εδώ στην ΚΟ, τα οποία εκτρέφουμε με το γείτονα μοσχάρια και ό,τι θέλει, γουρούνια, ό,τι θέλει, να έρθείτε εδώ. Τότε το Τότε θα σε στείλω στον κόκκινο, αφού ασχολείσαι με μοσχάρια και με γουρούνια. Είμαι ένα στα ψάρια πιο πολύ και ήμουν στο πόρτο κουφό λόγω του συμπέθερου που είχε τέτοιο χέρι. Έχω γυρίσει όλη τη Χαλκιδική, έχω πάει στα Γιώργα. Ποιο συμπέθερο. Έχω ιστορίες. Ο κόκκινος είναι της Εκκλησίας και εγώ είμαι της Εκκλησίας και αυτό που να πιστεύεις στην Εκκλησία γιατί και θέλω να πω και κάτι για τη Χρυσή Αυγή μπορεί να γίνω βουλευτής της Χρυσής Αυγής εδώ και να σωθώ. Παψηφί θα σε βγάλω να γίνεις βουλευτής. Γιατί μόνο η Χρυσή Αυγή θα μας σώσει, μια χούντα μας χάζει, μια φαντασία. Άμα θες να γίνεις της Χρυσής Αυγής βουλευτής θα τα έχεις καλά με τους παπάδες και με τους βιομηχάνους και με τους εφοπλιστές. Ναι, αλλιώς δεν θα γίνεις. Δεξιός εγώ, δεξιός είμαι. Α, μπράβο, καλά. Γεια χαρά. Βέβαια. Σε δεξιός. Θέλω να σωθεί μέσω τη Χρυσή Αυγή. Γιατί ρε, γιατί να μην γίνει βουλευτέ. Οι άλλοι καλύτεροι που γίνονται, α πούμε. Όλοι βουλευτέ. Όλοι βουλευτέ δεν γίνονται. Έχει προσόντα γίνει βουλευτή αυτό. Γιατί άλλοι τι προσόντα έχουν. Παραπάνω. Ναι, τι. Θεατρίνη. Παύλο Καϊκάλη καλύτερο ήταν, α πούμε. Από αυτόν. Ναι. Τι, να σε πω κι άλλου. Όχι, μην πει. Καλημέρα. Ναι. Μάλιστα, ναι. Ναι. Προτελευταίο, μάλιστα, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μιλάμε για το μάτι της Ξάνθης, 2-3 τηλέφωνα έπισαν για το ΑΕΚ Ξάνθη. Ναι κύριε. Στη Λαμία τι έγινε. Τι έγινε. Καλά ήταν τα πράγματα εκεί. Βέβαια, πέρασε τρένο, πάω, έτσι λένε όλοι. Τρένο, ε. Τρένο, Intercity, τούτ, γραμμές, ράγες. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαν πλησιάσει την περιοχή. Σφίξε τα γάλατα, ρε παιδί μου, στην πρώτο ημίχρονο δεν μπορέσε. Κάτσε να ακούσουμε, τι θέλετε να πείτε κύριε. Το καρφώθηκε και ο ίδιος ο Τανές στη συνέντευξη τύπου, ξέρεις τι είπε ο Τανές. Ο κύριος Μπάμπης. Ότι βγήκαμε πολύ ψηλά, λέει, και μας βρήκαν άδειο στον κόλλο. Αυτός δεν βγαίνει ψηλά ούτε με την καρδίτσα, να πούμε. Ήθελε να δοκιμάσει με τον Μπάουκ. Ναι. Έκανε συστήματα με τον Μπάουκ. Το δοκίμασε το παιδί τακτικές. Τώρα βαθιά το πάει. Ναι. Καλά το πάει. Μέχρι το πρώτο γκολ, 0 κάρτες. Μετά έφυγαν και 3 κάρτες οι Λαμιώτες για ξεκάρφωμα. Oh. Αλλά ένα είναι το καρτέρι. Στη λεωφόρο. Λες, ε. Το καρτέρι. Το μ' αρέσει, καρτέρι είναι στη λεωφόρο. Από αυτά δεν ξέρετε και πολύ καλά, στο λέω εγώ. Ναι, δεν είπαμε 600 για αυτό. 600.000 το δίνει του Αλαφούζου, δεν τα παίρνει. 2 εκατομμύρια δεν τα πήρε τα λεφτά του Σαββίδη ο Αλαφούζου. Και ξέρεις ποιο είναι το σενάριο, να σου το πω εγώ. Για την Κυριακή εκείνη με τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός θα παίζει την Ευρώπη. Για να ξετιμωρηθεί, όχι τίποτα άλλο. Πω, πω, λες. Κι άμα κάνει συναγερμό ο Βάζελος,
έχει 4% να πάρει το μάτσο ΠΑΟΚ. Αν το μάτσο είναι παικτικό και βγάλουν στις τηλεοράσεις τη βδομάδα εκείνη ότι πρέπει λες να... Λες ο Κάτσε να σκυλιάσει σαν τον Χατζή Ισαΐα. Ο Κάτσε σίγουρα γιατί ο Κάτσε... Για το Σπούρε δεν παίζει ο Κάτσε. Και ο Κάτσε και ο Τσανδάρης όμως. Όχι, αυτοί οι δύο παίζουν. Του ΠΑΟΚ. Παίζουν. Παίζουν. Ας το Μιστακίδη. Ο Μιστακίδης θέλει να γυρίσει. Δεν μετράει ο Μιστακίδης. Μιστακίδης έχει πρόβλημα το παιδί. Πάει με το γόνατο πάλι. Προπονητή τον βλέπω. Ναι, το ήξεραν κιόλας πιθανώς. Αλλά δεν έχει σημασία. Για τον Κάτσε έχουν οψιόν αγοράς. Ο Κάτσε θα κάνει το παιχνίδι της καριέρας του εκεί πέρα. Θα δεις. Αν ο Παναθηναϊκός το κάνει το ένα το διπλό. Και περίεργο κι αν τον γκολ στη Λάρισα, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Φάσεις είδα μόνο. Όχι, έπαιξε, καλά. Έπαιξε καλά. Άμα χάσει ο Ολυμπιακός και είναι και μείον 3. Μη δεις και κάνα διπλό στο Καραϊσκάκι μετά. Να τον ετοιμάσει τον Παναθηναϊκό ότι τι να κάνουμε, κύριε Σαββίδη, Ευρώπη θέλουμε να βρούμε. Και θα παίρνει τον Μελισανίδη τελευταία ώρα και θα του λέει τι γίνει, τι να κάνουμε. Εσύ έλεγες το έχεις παρμένο, θα του είπε. Τι να σε κάνω. Είναι δυνατόν τώρα, αν φτάσει εκεί η δουλειά, άλλα να κερδίσει την ΑΕΚ, τελείωσε. Είναι δυνατόν τώρα, μπερδεύεται Κόκαλης, μπερδεύεται Μελισανίδης, μπερδεύεται Μαρινάκης, πονεμένοι όλοι. Και να αφήσουν το Σαββίδη τώρα. Μία περίπτωση να κερδίσει την ΑΕΚ. Αλλιώς θα σου πω εγώ τι θα γίνει τριλοφόρο. Αν το θυμάστε αυτό. Λέω ένα σενάριο εγώ τώρα, κατάλαβες. Μ' αρέσουν τα σενάρια. Ποιος είσαι να πούμε. Ο Σπίλμπερκ. Τελευταίος. Εγώ. Εσύ καλέ μου. Γεια σου Ραυτόπουλε. Σουρομάλη. Καλώς τον. Λοιπόν, δεν μου λες Μακεδονικός Ηρακλής το είδες το μάτσο.